Πριν από λίγα χρόνια το ελληνικό πρωτάθλημα έβγαζε νικητή από τον Οκτώβριο και αυτός ήταν Ολυμπιακός. Τώρα αρχές Φεβρουαρίου το ελληνικό είναι πρωτάθλημα τριών μονομάχων, αλλά μέσα σε αυτούς δεν είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος πληρώνει την αντιποδοσφαιρική λογική των δύο τελευταίων σεζόν. Ο Παναθηναϊκός τον νίκησε χθες δίκαια στη Λεωφόρο, τον άφησε στο μείον 9, στο μείον 7 και στο μείον 6 από τους τρεις πρωτοπόρους. Και άντε τώρα να ποντάρεις έστω και ένα ευρώ ρε παιδί μου, ότι θα μείνει ο Καρβαλιάλ ως το τέλος σεζόν. Ο Τερίμ πάντως τον αλάνιασε χθες στη Λεωφόρο. Σε ό,τι αφορά την κορυφή, ο ΠΑΟΚ έβγαλε μέταλλο, έβγαλε χαρακτήρα στο Περιστέρι, στοιχεία που χρειάζεται κάθε ομάδα για να διεκδικήσει έως το τέλος τον τίτλο. Το πούλμαν του Ατρομή του άντεξε 89 λεπτά, έως την ώρα που το ξεπάρκαρε ο ΣΒΑΜ. Και από σήμερα ξεκινάει μια μεγάλη εβδομάδα και εδώ στον Λίμπερο 107,4, η οποία καταλήγει στο ντέρμπι της κρίσης. ΠΑΟΚ ΑΕΚ και όποιος αντέξει. Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα αγαπημένοι μου ακροατές. Καλώς ήρθατε στην τεράστια παρέα του Λίμπερο 107,4. Είναι η εκπομπή SDNA σε θέση Λίμπερο. Είμαι ο Βασίλης Βέργης και μαζί με την Ελένη Μπούτου και την εκλεκτή δημοσιογραφική μας παρέα θα σας κρατήσουμε συντροφιά έως και τις 12. Στην τεχνική υποστήριξη και στην κονσόλα των ήχων ο γίγαντας Χρήστος Κιώσης. Στη γραμματιακή υποστήριξη η υπέροχη Μαριλίζα Αγόρα. Η εκπομπή μας είναι και σήμερα χορηγία του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη και πάμε παρεούλα μέχρι τις 12. Την καλημέρα μου στην κυρία Μπούτου, η οποία βρίσκεται στην ερωτική και ηλιόλουστη Αθήνα. Τι κάνετε? Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σ' ακούω τέλεια. Τέλεια. Μας βάζεις ήδη σε mood Κυριακής, ερχόμενης Κυριακής, ενώ είμαστε Δευτέρα. Δηλαδή, Πέμπτη Παρασκευή, τι θα κάνεις, Βασίλη, πες μου. Ωχ, καλά, είσαι πανηγύρι και πάρτι με σένα και το Σταύρο. Δεν υπάρχει περίπτωση, αλλά σαν σήμερα, ή μάλλον η 5η Φεβρουαρίου, είναι μια πολύ σημαντική μέρα. Όχι επειδή ο ΠΑΟΚ παραμένει στην κορυφή, ούτε επειδή ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό και η ΑΕΚ τον Αστέρα Τρίπολης. Σαν σήμερα, πριν από 105 χρόνια, κυρία Μπούντου, γεννήθηκε μία από τις πιο σημαντικές, τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες σε αυτή τη χώρα. Ο ένας και μοναδικός Ανδρέας Παπανδρέου. Μπορείτε να συνεχίσετε. Α, βεβαίως. Λοιπόν, μετά από αυτή την ιστορική αναφορά σου. Πες μας για τον Ντεσπότοφ τώρα. Έλα να σε δω τώρα. Να σου πω κάτι. Θέλω να σου πω ότι το μήνυμά σου το είδα πολύ αργότερα. Δεν ξέρω, κάτι έχει πάθει το Viber. Έχεις θέμα με τον Ντεσπότοφ, έτσι. Θέλεις να ξεκινάει το μάτς με Ντεσπότοφ. Εγώ θα σου πω το εξής. Για να μιλήσουμε τώρα πέρα από πλάκα, να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά. Το είπα και χθες το βράδυ στο σχόλιο μου. Εγώ σπάνια έως ποτέ, το ξέρεις αυτό, το ξέρουν και οι ακροατές μας, θα ασκήσω κριτική στον Λουτσέσκου σε θέματα ποδοσφαιρικής λογικής, υπό την έννοια ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει καταφέρει μέχρι στιγμής τρομερά πράγματα τη φετινή σεζόν. Πολύ σπάνια θα με ακούσεις να λέω δεν έκανε αυτό σωστά, δεν έκανε εκείνο, τα εξωαγωνιστικά του είναι άλλο κομμάτι. Όμως η απορία μου, και θέλω να μου τη λύσεις σε αυτό, περιμένω να σε ακούσω με ευλάβεια, έχει να κάνει με το εξής. Όχι με την ποδοσφαιρική αξία του Ντεσπότοφ, γιατί αντίστοιχα μεγάλη είναι και του Αντρίγια και του Τάισον και του Ντέλια. Για το timing, ο τύπος είναι σε δαιμονιώδη φόρμα. Έχει γκολ, έχει assist, έχει το ρυθμό. Απέναντι σε ένα πούλμαν όπως το Ατρομή του, η γνώμη μου, άποψή μου, έτσι, είναι ότι τουλάχιστον ο Ντεσπότοφ πρέπει να ξεκινήσει. Ποιος δεν θα ξεκινούσε, ήταν δικό του θέμα. Αυτό λέω. Λοιπόν, να συμφωνήσουμε σε δύο πράγματα. Να ακούσω. Ότι προφανώς, αν στράβωνε το μάτς για τον ΠΑΟΚ χθες στο Περιστέρι, σήμερα θα κάναμε διαφορετική κουβέντα για τις επιλογές του Ράσβαν Λουτσέσκου. Εγώ δεν στο έστειλα το μήνυμα στο 90, στο έστειλα πολύ νωρίς όπως είδες. Εγώ είμαι η πρώτη που θα έκανα διαφορετική κουβέντα για τις επιλογές. Ακόμη και για τον Τζίμα που ήταν εκτός αποστολής, για να είμαι τίμια, έτσι. Θα έχει σχολείο. Από την άλλη, ξέρεις τι σκεφτόμουν, Βασίλη, μακάρι να ήμουν προπονητής και το πρόβλημά μου, ο πονοκέφαλός μου, να ήταν αν θα έβαζα τον Ντεσπότοφ ή τον Αντρίγια. Γιατί εσύ μου μιλάς για τον Ντεσπότοφ που είναι όντως σε δαιμονιώδη φόρμα. Σου μιλώ για το timing. Για από το την timing. Άλλη, δεν γίνεται να αφήσεις τον Αντρίγια εκτός. Έχει γυρίσει μετά τον τραυματισμό του και έχει έναν πολύ δεύτερο ρόλο. Δηλαδή κουμπώνει
τον Ντεσπότοφ, ο οποίος είναι σε αυτή, κάνει αυτά τα όργια που βλέπουμε τελευταία. Αλλά δεν γίνεται και να χάσεις τον πιο ακριβοπληρωμένο σου παίκτη. Να αυτή σου πω στιγμή... μια μικρή διαφορά που δεν έχει να κάνει με τον Ατρίγια. Συγγνώμη για τη διακοπή. Δεν έχει να κάνει με τον Ατρίγια. Έχει να κάνει με την επιλογή Ντεσπότοφ. Εγώ δεν στέκομαι στο ποιος δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει. Αυτό δεν αφορά εμένα. Εγώ λέω ότι το timing, στο timing έχουμε το εξής. Ένα παιδί που έχει βάλει 9 γκολ, έχει 7 assist, βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και στον ανοιχτό χώρο δεν έχει αντίπαλο. Στον ανοιχτό χώρο είναι μοναδικός. Τι χρειάζεται λοιπόν ο ΠΑΟΚ χθες? Να βγάλει γρήγορα γκολ για να βγει από πάνω του το άγχος από το πούλμα που είδαμε του Ήλιτς. Γιατί για τον Ήλιτς έχουμε πει και αν έχουμε πει καλά λόγια όλοι, αλλά αυτό που παρουσιάζει ο Ατρόμητος Εσχάτος, Ελένη μου, δεν βλέπετε. Δηλαδή λοιπόν, είναι μια αντιποδοσφαιρική λογική μες στο γήπεδο. Θα μείνω λίγο στον Ντεσπότοφ, γιατί θα σου πω. Ξεκίνησε βασικό στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Μπορεί να τον δούμε βασικό στο μάτς με την ΑΕΚ. Ο τον μπορεί βγάλτο. Έχω όσα θέλεις. Όσα ευρώ θες. Θα με περιμένεις τη Δευτέρα να κάνουμε δυόμιση εκπομπή μόνο για τον Ντεσπότοφ. Όχι, ο Σταύρος, εσύ θα με περιμένεις. Λοιπόν, ωραία. Ξεκινά, υποθέτουμε ότι ξεκινά την Κυριακή στο μάτς με την ΑΕΚ. Δηλαδή, με τον Ατρόμητο δεν δικαιούταν να βάλει τον Αντρίγια. Πού θα υπήρχε Αντρίγια σε αυτή την τριάδα των επιμένεις, αγώνων? Επιμένεις σε κάτι, ναι. Μου επιτρέπεις, επιμένεις ναι. σε κάτι το οποίο δεν συνάδει με αυτό που σου είπα εγώ. Η δική μου παρατήρηση δεν έχει να κάνει με το ποιος ξεκινάει, αλλά με το ότι δεν ξεκίνησε ο συγκεκριμένος αυτό το χρονικό σημείο. Αυτό λέω. Κάτι. Γιατί δεν μου λες για Κωνσταντέλια? Εκεί θα συμφωνήσω λίγο περισσότερο. Με τον Κωνσταντέλια η διαχείριση του Λουτσέσκου είναι ξεκάθαρη. Είναι ξεκάθαρη και δεν θα αλλάξει ό,τι και να γίνει και ό,τι και να του πούνε. Είναι ξεκάθαρη, τον θεωρεί game changer. Είναι ένα παιδί που μπαίνει μέσα και πραγματικά αλλάζει τα δεδομένα. Αλλά ξαναλέω, εγώ θα διαφωνήσω σε κάτι μαζί σου. Ναι. Είπες ότι αν είχε γκελάρει ο ΠΑΟΚ θα κάναμε άλλη κουβέντα. Όχι. Η σωστή κουβέντα και η σωστή κριτική γίνεται τώρα. Που ο ΠΑΟΚ έχει νικήσει. Το εύκολο είναι αν είχε γκελάρει. Ο κάθε ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, σαφώς το εύκολο θα ήταν αν είχε γκελάρει. Απλά θεωρώ ότι χθες το πρόβλημα για μένα, αν θέλεις, δεν ήταν αν χρησιμοποιήθηκε ο Ντεσπότοφ ή μάλλον χρησιμοποιήθηκε ο Αντρίγια και έμεινε στον ΠΑΟΚ ο Ντεσπότοφ. Πρέπει αυτούς τους δύο να τους διαχειριστεί. Από τη στιγμή που είδαμε τον Ντεσπότοφ βασικό με τον Παναθηναϊκό και μπορεί να τον δούμε με την ΑΕΚ, κάπου έπρεπε να μπει και ο Αντρίγια. Είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του ΠΑΟΚ, Βασίλη. Ο Σέρβος θέλει να παίζει. Δεν γίνεται να το χαλάσει εντός εισαγωγικών. Και από την άλλη πλευρά θα σταθώ σε κάτι που μου έχει πει και ένας φίλος μου, ότι αν έμπαινε τον γκολ του Μπράντον στο 5ο λεπτό, το δοκάρι, μπορεί να είχε βάλει 5 γκολ ο ΠΑΟΚ. Έτσι είναι. Ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα η οποία, ενώ ο Ήλιτς την είχε για 12-13 μάτσα ήττη μέχρι την πεντάρα από την ΑΕΚ, ξαφνικά από εκεί και πέρα σοκαρίστηκε από την πεντάρα από την ΑΕΚ. Βλέπουμε μια ομάδα, εσύ Ελένη, που έχει μια εντελώς αντιποδοσφαιρική λογική. Την είδαμε και κόντρα στον Παναθηναϊκό να παίζει έτσι, την είδαμε και κόντρα στον ΠΑΟΚ. Παιδιά, ήρωες άπαρτα βουνά. Να φορέσουμε τη φουστανέλα και να κρατήσουμε πίσω τα ιερά και τα όσια. Μα δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Βασίλη, από αυτήν εδώ την εκπομπή, αν ανατρέξει κανείς το προηγούμενο διάστημα, πόσες φορές έχουμε αποθεώσει τον Ατρόμητο του Σάσα Ήλιτς? Πόσες φορές είχαμε πει ότι μιλάμε για έναν άλλο Ατρόμητο στα χέρια του Σέρβου? Ξαφνικά το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ένα σοκαριστικά αντιποδοσφαιρικό Ατρόμητο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και χθες όσο πήγαινε το παιχνίδι προς το φινάλε, εγώ ήμουν σχεδόν πεπισμένος ότι κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ θα βρει τον γκολ. Έτσι, αλλά όσο πήγαινε το παιχνίδι προς το τέλος, ο Ατρόμητος είχε βάλει πούλμαν, είχε βάλει αυτοκίνητα μπροστά, είχε βάλει καράβια. Ό,τι έκανε δηλαδή και με τον Παναθηναϊκό, και η ζωή τον τιμώρησε δύο φορές. Και με τον Παναθηναϊκό στο 90-95 πότε έβαλε τον γκολ ο Μλαντένοβιτς. Και χθες όπου ο ΠΑΟΚ πήρε αυτό που δικαιούταν. Απλό είναι το πράγμα. Το ποδόσφαιρο έχει μια δικαιοσύνη, ιδιότυπη μεν, αλλά δεν έχει τη δικαιοσύνη του. Λοιπόν, ξεκίνησαν τα πρώτα μηνύματα. Καταρχάς να βάλουμε και τον κόσμο στην παρέα μας. Φυσικά, φυσικά. Και ενώ τα μηνύματά σας στο 54222 και στα social του ραδιοφώνου, Facebook και Instagram. Μας γράφει εδώ ένας φίλος με το ίδιο στυλ ακριβώς, πήρε το 0-0 με τον Ολυμπιακό. Αναφέρεται στον Ατρόμητο προφανώς το μήνυμα. Εγώ αυτό το πράγμα. Μπορεί να έχει δίκιο ο ακροατής μας. Θέλω να το θυμηθώ, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω όμως ότι τόσο αντιποδοσφαιρικό τον Ατρόμητο. Προσέξτε, το αντιποδοσφαιρικό δεν πάει στο ότι κλωτσούσε και ότι έπαιζε με βρώμικο στυλ. Δεν εννοούμε αυτό με την Ελένη. Εννοούμε αυτό το αντιποδοσφαιρικό, όλοι το πίσω, παιδιά. Το πούλμαν, ναι. Ναι, ναι. Ακριβώς. Αυτό απ' τη μία μεν έχει μια λογική ότι απέναντί του ήταν δύο πολύ καλύτερες ομάδες, μία ο Παναθηναϊκός και μία ο ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη όμως, ο Ατρόμητος, ειδικά χθες που είχε και τον Γιουμπιτάνα, είχε δηλαδή παιδιά που του έλειψαν.
κόντρα στον Παναθηναϊκό, θα μπορούσε να παίξει ένα πιο κανονικό ποδόσφαιρο, ρε παιδί μου. Διαφορετικό. Να σου πω κάτι, να έχει μία φάση, δηλαδή να έρθω σήμερα και να σου πω, θυμάμαι τη φάση στο 72 που απειλήθηκε ο ΠΑΟΚ και εκεί θα μπορούσε να αλλάξει όλη η εικόνα του παιχνιδιού από αυτή τη φάση του ατρομήτου. Δεν θυμάμαι. Βασίλη, έχω κρατήσει τις σημειώσεις μου. Αφού δεν υπήρχε, τι καταρχάς, να θυμηθείς. Καταρχάς, μιλάμε για ένα από τα πιο ξεκούραστα βράδια του Κοτάρσκι. Δηλαδή, το μεροκάματο χθες ο Κοτάρσκι το έβγαλε τζάμπα, ακριβώς. Στο 33 έχω καταγράψει ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε την περιοχή του Κοτάρσκι να γεμίζει από αντιπάλους. Από μια στατική φάση του ατρομήτου, ίσως ήταν και η τελευταία σε όλο το μάτς που είδαμε τον Κοτάρσκι στο πλάνο μας και την περιοχή του με αντιπάλους. Από εκεί και πέρα έβλεπα έναν ατρόμητο να είναι πίσω από τη μεσαία γραμμή, δηλαδή ο Κουλιεράκης και ο Κετζιόρα ήταν στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Οι δύο τελευταίοι παίκτες, όλοι οι υπόλοιποι ήταν στο γήπεδο του αντιπάλου, του ατρομήτου. Το έτσι. Pressing του ατρομήτου ξεκινούσε από το ύψος της μεσαίας γραμμής. Δεν υπήρχε περίπτωση να δω παίκτη του ατρομήτου να κάνει πίεση στην πρώτη πάσα του ΠΑΟΚ. Για να καταλάβεις δηλαδή την τακτική και την προσέγγιση του ατρομήτου. Πίσω όλοι, μαζική άμυνα και μία στραβοκλωτσιά, ένα γέμισμα και όπου βγει, αν μπορούμε να πάρουμε κάτι. Δηλαδή το Χ, με το Χ είμαστε ευχαριστημένοι. Να υποθέσω ότι δεν έχεις προλάβει να δεις καθόλου Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Όχι, αλλά όπως σου είπα πριν στο τηλέφωνο, νιώθω ότι αυτό το μάτς έσβησε τόσο ωραία για τον Παναθηναϊκό, γιατί κοιτώντας και μετά διαβάζοντας, βλέποντας δεξιά και αριστερά, δεν υπάρχει η παραμικρή σκόνη, ούτε μισό παρατράγουδο για το μάτς. Για άρα διετσία νομίζω, εννοείς. Αφού δεν είχε ούτε φάση μες στην περιοχή που να χρειάστηκε να γίνει συζήτηση. Εγώ απλά θα πω το εξής, ότι ως μια πρώτη ανάγνωση, θα το διαβάσουμε αρκετά το παιχνίδι και αυτό το παιχνίδι στη συνέχεια, θα πω ότι είναι παιχνίδι του προπονητή και των προσωπικότητων. Όσα λάθη έκανε ο Τερίμ στην Τούμπα, όση λάθος ανάγνωση έκανε, την είδαμε χθες επί δύο από τον Καρβαλιάλ. Ο Τερίμ διάβασε απόλυτα τον Ολυμπιακό, τον χτύπησε, τον τσάκισε Ελένη στην αριστερή του πλευρά, και τα δύο Γκολανδείς έχουν την ίδια φιλοσοφία. Το πρώτο από δεξιά με Μπακασέτα, Παλάσιος και Μπερνάρτο τελείωμα, χτύπημα πάνω στον Ορτέγκα. Το δεύτερο με Τσέριν, Μπακασέτα, Γερεμέγεφ, πάλι από την αριστερή πλευρά του Ολυμπιακού, χτύπημα πάνω στον Γκίνι που είχε μπει αντικαταστάσει στον Ορτέγκα. Είναι απολύτως ποδοσφαιρική η όλη λογική, όλος τρόπος που χειρίζεται το μάτσο ο Τερίμ. Και ο Καρβαλιάλ τι κάνει, ας σου πω τι κάνει στο ημίχρονο. Τρεις αλλαγές, τι σου θυμίζει. Τρεις αλλαγές. Τι σου θυμίζει. Κάτι μου θυμίζει. Τερίμ στην Τούμπα. Ακριβώς, προς Τούμπα. Τερίμ στην Τούμπα. Προσπάθησε να διορθώσει τον εαυτό του. Έβαλε μια ενδεκάδα, ξεκίνησε μια ενδεκάδα που κατά τα 9-10, αν θυμάμαι σωστά, με εξαίρεση τους δύο καινούργιους, τον Κάρμο και τον Τσικίνιο. Ο Κάρμο παρεπτόντως είναι καλό στόπερ. Κράτησε το όνομα. Είναι καλό στόπερ. Ξεκίνησε μια ενδεκάδα κατά τα 9-10 τα ίδια με το πρώτο παιχνίδι του κυπέλου ανάμεσα στις δύο ομάδες. Εμφάνισε το Ρίτσαρντς ξανά από το πουθενά και στο ημίχρονο είπε μόνος του: παιδιά, έχω κάνει λάθος. Πρέπει να κάνω τρεις αλλαγές. Ναι, αλλά τότε παραδείγματος. Ναι, ήταν ήδη στο 1-0, είχε ήδη την αυτοπεποίθηση. Οπότε το πουλάκι είχε πετάξει. Και πέταξε και ο Ολυμπιακός από το πρωτάθλημα. Ψάχνω να βρω πότε ήταν η τελευταία φορά που μήνες πριν το φινάλε ο Ολυμπιακός είναι εκτός. Γιατί είναι εκτός τώρα, έτσι. Δεν είναι μόνο το μείον 9 από τον ΠΑΟΚ, είναι το μείον 7 από την ΑΕΚ και το μείον 6 από τον Παναθηναϊκό. Ναι, δηλαδή για να κοιτάξεις κορυφή πρέπει να δεις και ποιοι είναι μπροστά σου. Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός είναι τέταρτος, 9 βαθμούς από την κορυφή. Πάντως, και τρεις καλύτερες ομάδες μπροστά του. Απλά πράγματα. Τρεις καλύτερες ομάδες. Πάντως, για να συνδέσω λίγο τα δύο μάτς και αναφέρομαι στο αιώνιο ντέρμπι και σε αυτό στο Περιστέρι, βλέπεις ότι κοινός παρονομαστής η ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Δηλαδή, τι εννοώ, Βασίλη, στο Περιστέρι, ο ΠΑΟΚ μέχρι τέλους έμεινε πιστός στο πλάνο του. Δηλαδή, παρά την πίεση του χρόνου, παρά το γεγονός ότι δεν του έβγαινε τίποτα και δεν έπαιρνε το αποτέλεσμα, έμεινε εκεί. Δηλαδή συνέχισε να ψάχνει τον γκολ ορθολογικά. Αυτό δείχνει χαρακτήρα και σοβαρότητα ομάδας. Όταν βλέπεις μια ομάδα και δεν αλλάζει πλάνο, δεν σηκώνει την μπάλα ψηλά, δεν πανικοβάλλεται, δεν, δείχνει χαρακτήρα και πίστη στο πλάνο.
και μια ωριμότητα σαν γκρουπ, εγώ θα προσθέσω. Σωστό, σωστό. Και από την άλλη, βλέπεις ότι ο Ολυμπιακός που αλλάζει προπονητές ανά 2-3 μήνες, που φέρνει καραβιές παικτών, πήρε σε αυτό το ντέρμπι και σε αυτό το ντέρμπι μάλλον. Και αυτή τη στιγμή μιλάμε για έναν Ολυμπιακό που εσύ δεν θυμάσαι πότε ήταν η τελευταία φορά που τον είδες Φλεβάρι μήνα να είναι στο μείον 9 από την κορυφή, να παίρνει εν τέλει αυτό που του αξίζει. Δηλαδή, να σου θυμίζω το 19, το 19 που ο ΠΑΟΚ ήταν ασταμάτητος, που πήρε το αίτητο ντάμπλ, ο Ολυμπιακός του Μαρτίνης έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Απλά είχε απέναντί του μια πολύ καλύτερη ομάδα. Αλλά έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Τούτος δω Ολυμπιακός, πραγματικά δεν ξέρεις πού αρχίζει και πού τελειώνει. Πού αρχίζει η λογική και πού τελειώνει η παράνοια. Σε όλα όσα συμβαίνουν από το καλοκαίρι του 22, όταν απολύθηκε ο Μαρτίνης. Λοιπόν, έχω δύο απορίες. Σίγουρα ο Ολυμπιακός δεν είναι διεκδικητής. Μπορώ να το πω αυτό? Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ λογικό να το πεις πια. Θα έχει όμως Βασίλη το ρόλο του ρυθμιστή μέχρι το τέλος σεζόν? Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Όχι πολύ πιθανό, καταρχάς ο Ολυμπιακός και πέρσι είχε το ρόλο του ρυθμιστή. Αφού ήταν η ομάδα που νίκησε τον Παναθηναϊκό 1-0, που εμφανίστηκε με 16 κρούσματα COVID από τεράστιο λάθος του πρώην προπονητή του και του αφεντικού του. Δηλαδή ο Γιωβάνοβιτς είπε στον Αλαφούζο, πάμε να παίξουμε με 16 κρούσματα COVID, όταν δεν έγινε αναβολή. Τα θυμάσαι αυτά. Και ο Αλαφούζος αποδέχτηκε την πρόταση. Και ο Ολυμπιακός ήταν ρυθμιστής του πρωταθλήματος, αφού τον νίκησε 1-0 στο άδειο Γεωργίου Καραϊσκάκης και η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. 100% Ολυμπιακός θα είναι ο ρυθμιστής του πρωταθλήματος, καθώς δεν υπάρχει περίπτωση να μην την κάνει σε κάποιον ή σε κάποιους. Λογικό είναι. Είναι το γόητρο, είναι η μεγάλη ομάδα, είναι η φανέλα. Το είναι προφανές. Λοιπόν, και σε πάω σε αυτή την φάση που σήκωσε πάρα πολύ σκόνη και συζήτηση στο Περιστέρι. Φαντάζομαι ότι έχεις εικόνα του ακυρωθέντος τέρματος. Προφανώς, που πέτυχε ο ΣΔΟΕΦ. Επί 5 λεπτά θέλω να σου πω. Για Λουτσέσκου πάντως, για Λουτσέσκου, θυμάσαι τους είχα πει. Ήταν πολύ ήρεμος ο Λουτσέσκου. Ήταν πολύ ήρεμος στην κριτική του. Είπε ότι για μένα είναι γκολ. Αλλά είναι ένα κομμάτι του ποδοσφαίρου και αυτό. Αυτό το είπε στο flash interview. Δεν ξέρω, δεν είδα μετά τι άλλο έχει συμπληρώσει. Αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ, πολύ πιο ήρεμος σε σχέση με άλλες. Ίσως θα μου πει κάποιος ότι λόγω της νίκης. Νομίζω ότι θα ήταν ήρεμος γενικά ο Λουτσέσκου. Δεν ξέρω τι γνώμη σου θέλω. Θέλω να σου πω ότι δικαιώθηκες στην πρόβλεψή σου. Έλεγες, δεν θυμάμαι αν το είπες δημοσίως ή μου το είπες στο τηλέφωνο δημοσίως αργότερα. Δημοσίως το είπα. Ότι, γιατί έλεγα ότι δεν χάνεται την Κυριακή ο Λουτσέσκου μετά το εξώδικο του Παναθηναϊκού και πάει λέγοντας. Και μου είπες ότι δεν θα γίνει το παραμικρό, δεν θα πει κουβέντα, θα είναι όλα ήρεμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είπε κάτι. Είπε τη γνώμη του. Όταν λες τη γνώμη σου, όταν λες τη γνώμη σου, δεν είναι μεμτό. Λέει, είπε, κατά τη γνώμη μου, τον γκολ έπρεπε να μετρήσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο κρίνεται, αλλά δεν ενοχλείς κάποιον. Δεν προσβάλλεις, συγγνώμη, κάποιον. Δεν πειράζεις κάποιον. Είναι κάτι απολύτως φυσιολογικό. Είπε ο προπονητής του ΠΑΟΚ ότι κατά τη γνώμη μου, ρε παιδιά, είναι γκολ. Απ' την άλλη, ξέρεις, θέλω να ρωτήσω εγώ, βρε Ελένη, και ρωτάω μαζί και σένα και τους ακροατές μας. Εάν δεν εμπιστευτούμε τη γραμμή, γιατί το έχω ακούσει όχι μόνο από τον ΠΑΟΚ, το έχω ακούσει από τον Παναθηναϊκό, το έχω ακούσει από τον Ολυμπιακό Πολάκης, το έχω ακούσει από όλο τον κόσμο, από την ΑΕΚ, από τον οποιοδήποτε. Ότι δεν μπήκε, λέει, σωστά η γραμμή του ΠΑΟΚ. Ας καταργήσουν το ΒΑΡ. Το καταργήσουν. Όχι. Θα είναι καλύτερα. Μην πάμε στο άλλο. Πώς θα γίνει τότε? Δηλαδή, θέλεις να μου πεις ότι κατάλαβες εσύ από τις γραμμές γιατί ακριβώς ακυρώνεται αυτό το γκολ? Για offside βεβαίως. Γιατί αλλά... το πρώτο είναι που δεν κατάλαβα από τις γραμμές το τελευταίο. Επειδή με ρωτάς. Σωστό. Ρε Ελένη, ειλικρινά σου μιλάω. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές που βλέπω τις γραμμές και νομίζω ότι είμαι σε παράλληλο σύμπαν. Δεν το καταλαβαίνω πολλές φορές. Τι να σου πω, να σου πω ψέματα. Καταλαβαίνω απόλυτα τον ΠΑΟΚ που διαμαρτύρεται, αν και δεν το πήγε σε υψηλά τέμπη, έτσι, που το κράτησε σε χαμηλό τέμπο. Πάω. Όχι, το κράτησε σε χαμηλό τέμπο. Και καλά έκανε. Αυτή η απορία του Ράσμα Λουτσέσκου, ότι πιστεύω ότι το γκολ είναι κανονικό και θέλω να μου εξηγήσει κάποιος για ποιο λόγο δεν μέτρησε. Θα το εξηγήσω εγώ λοιπόν. Θα κάνω εγώ το δικηγόρο του διαβόλου, χωρίς να είμαι απέναντι στη δική του λογική. Γιατί βάλαν τις γραμμές και ο χειριστής στις γραμμές, ο Κουμπαράκης προκειμένου, τις έβαλε έτσι. Εάν δεχτούμε ότι ο Κουμπαράκης τις έβαλε λαθασμένα, θα πρέπει να φύγει όλο το σύμπαν. Αλλά ρωτώ εγώ, ρε παιδιά, ποιος θα μου πει εμένα για κάθε τέτοια περίπτωση ότι οι γραμμές μπαίνουν σωστά ή μπαίνουν λάθος? Άρα τι γίνεται? Άρα μιλάμε για ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά μιλάμε πάλι για αλλίωση του ΒΑΡ. Okay, ας το διώξουν και το ΒΑΡ, τελειώνουμε. Τι θα κάνουμε τώρα? Μην πάμε στο άλλο άκρο, αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω καταλάβει, Βασίλη, γιατί αυτό το γκολ έχει ακυρωθεί. Τέλος πάντων. Ο μόνος τρόπος να εκλείψουν όλα αυτά, ξέρεις ποιος είναι, Ελένη? Να γίνεται πλέον και ηλεκτρονικά απολύτως η τοποθέτηση των γραμμών, να μην παρεμβαίνει δηλαδή καθόλου ανθρώπινο χέρι
και να ξεμπερδεύουν μια και καλή με τις όποιες απορίες που υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αλλά εγώ λέω, παίρνω τώρα την άποψη του Παναγιώτη Βαρούχα που λέει, ρε παιδιά, τι να σχολιάσω για κάτι που μπαίνει γραμμή, δηλαδή τι να πω εγώ. Ναι, το ίδιο λέω και εγώ, τι να πω. Ξέρω όταν χρειάζονται, Βασίλη, 4 και 5 λεπτά για να τραβηχτεί αυτό η γραμμή. Ναι. Δηλαδή πρέπει να. Σίγουρα παίζει ρόλο και από ποιο εκατοστό του δευτερολέπτου επιλέγει την παγωμένη ακριβώς εικόνα για να πολλά μπουν οι γραμμές. Έχεις δίκιο. Και όλα αυτά δημιουργούν δεύτερες και τρίτες και τέταρτες σκέψεις. Δηλαδή, αν το μάτς χθες τελείωνε 0-0 με αυτήν τη φάση, με το ακυρωθέν γκολ. Τώρα θα γινόταν πολύ μεγαλύτερη κουβέντα. Ακριβώς. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα είχε χάσει σε ένα momentum δύο πολύτιμους βαθμούς, ψυχολογία, θα αναλωνόταν πάρα πολύ με τη διαιτησία πριν από τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Δηλαδή, θα είχαμε μια πολύ διαφορετική συνθήκη. Απ' την άλλη, μπορεί να μου πει κάποιος σε μένα ότι έρχεται ο Κουμπαράκης ή ο Γιωργάκης ή ο Δημητράκης και βάζει στραβά τις γραμμές για να αδικηθεί κάποιος. Αν μπορεί να το αποδείξει αυτό, με μεγάλη μου χαρά να το ακούσω. Δεν μπορώ να το αποδείξω γιατί θα φύγουν και εξώδικα και μηνύσεις. Όχι, δεν είναι θέμα εξωδίκων και μηνύσεων. Δεν είναι θέμα εξωδίκων και μηνύσεων. Επειδή το έχουμε ακούσει αυτό με τις γραμμές από όλους σχεδόν. Μπήκαν, λέει, στραβά οι γραμμές. Ωραία, ρε παιδιά, ας πάμε τότε. Ας κάνουμε το απλό. Ας πάνε στο ΒΑΡ ένας εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, ένας του Παναθηναϊκού, ένας Τσάκη, ένας του ΠΑΟ και ένας του Άρη και να κάνουν σύσκεψη και να βγαίνει το αποτέλεσμα με βάση την πλειοψηφία. Λοιπόν, πώς θα το κάνουμε τώρα. Εγώ κρατάω αυτό, όπως έγραψε και χθες στο SDNA και νομίζω τα περικλεί όλα, μπλόκο στο Περιστέρι, αλλά το έσπασε ο ΠΑΟΚ, γιατί έχει έναν τρομερά ευφυή παίκτη. Εσείς θα μου πείτε για Ντεσπότοφ εκτελεστή, εγώ θα σας μιλήσω για Γιάννη Κωνσταντέλια, Βασίλη. Και πολύ καλά θα κάνεις. Δηλαδή, από τη στιγμή που μπαίνει αυτός ο πιτσιρικάς, αυτό το θαυματουργό παιδί που έχει ο ΠΑΟΚ στην ομάδα του, αλλάζει όλο το παιχνίδι. Βέβαια, δεν θέλω να δικήσω και την εικόνα των υπολείπων, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει καθαρό μυαλό. Βγάζει μεγαλύτερο εκνευρισμό από ό,τι στο πρώτο ημίχρονο, γιατί καταλαβαίνει ότι παίζει πια με το χρόνο να κυλάει εις βάρος του, αλλά μπαίνει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, η ευφυΐα αυτού του παιδιού, το πώς παίζει γρήγορα και άμεσα το ποδόσφαιρό του, είναι που ξεκλειδώνει όλο το μάτς. Θυμίζω ότι από το κόρνερ το δικό του, από το πώς πηγαίνει και παίζει γρήγορα, εκτελεί γρήγορα το κόρνερ, έρχεται η φάση του χρυσού τέρματος από τον Στέφανο. Ναι, δεν μας λες τώρα για την τρομερή πάσα του δεκαριού Σαμάτα, δεν μας το λες, έτσι. Το ήθελε, πιστεύεις. Το ήθελε, δεν το ήθελε, αλλά εκείνο μετά έκανε φοβερή assist. Θέλω να είμαι δίκαιη, Βασίλη, το σκεφτόμουν, το έβλεπα και έλεγα το ήθελε, τώρα δεν το ήθελε. Δεν θέλω να το δω με εμπάθεια αυτό το παιδί. Έχω βέβαια μία απορία γιατί αποκλείστηκε ο Τζίμας από την αποστολή. Ξέρεις ότι είναι η ποδοσφαιρική μου αδυναμία ο μικρός. Πρέπει όμως να μπει και εγώ Σαμάτα. Το καταλαβαίνω, γύρισε από το Κόπα Αφρικα. Οπότε σιγά σιγά πρέπει να παίρνει χρόνο συμμετοχής και ο Τανζανός. Και μετά αυτή ο Τανζανός, ο Τανζανός με τις μεγάλες ασίστ. Φοβερά πράγματα. Είχε ασίστ χθες. Δηλαδή, ό,τι και να λέει η Ελένη, και η κάθε Ελένη. Σημαντική ασίστ. Είχε σημαντική ασίστ με τον Στέφαν Σβάπ σε ρόλο κρυφού φορ. Εκεί χτύπησε. Αυτό ήταν το λυτρωτικό, το χρυσό γκολ. Μετά ο Κωνσταντέλιας, αν δεν σφυρίξει ο διαιτητής το ματς, τη λήξη του παιχνιδιού, θα κάνει τα δικά του. Έκανε και τα δικά του στις καθυστερήσεις με αυτή την ομάδα. Μ' άρεσε πάρα πολύ οι 9 στους 10 Έλληνες ποδοσφαιριστές εκείνη τη στιγμή που κάνει το λάθος ο Τσιντώτας. Θα κοντρολάρουν, θα σηκώσουν το κεφάλι, θα θυμηθούν, θα ψάξουν, θα αναρωτηθούν. Τίποτα. Πάρε να έχεις. Γεια σας και καλή σας νύχτα. Χάρηκα που τα είπαμε. Είναι η οξυδέρκεια ενός κλασάτου ποδοσφαιριστή. Αυτό είναι. Η οξυδέρκεια του παιδιού που καταλαβαίνει ότι εκεί δεν κοντρολάρω, εκεί απλά στέλνω κάνω το σου τηλεφώνημα που έλεγε και ο Μανώλης Μαυρομάτης και ξεμπερδεύει η σεμνή τελετή. Λοιπόν, θέλω να σου πω, κυρία μου, ότι και ποιος δεν θέλει να αποφύγει το ποτηλιάρισμα στη Θεσσαλονίκη. Εσύ το ξέρεις και οι ακροατές μας πολύ καλύτερα από όλους. Δεν χρειάζεται να δείτε το Google Map. Μπείτε στο σωστό λεωφορείο και φτάστε στο μοναδικό προορισμό διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Το Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκη προσφέρει καθημερινά δωρεάν δρομολόγια και μεταφορά με υπερσύγχρονα και πολυτελή λεωφορεία. Ενημερωθείτε για τις τάσεις των πρωινών, απογευματινών και βραδινών δρομολογίων στο regescasinos.gr. Στα σημαντικά της ημέρας φυσικά η νίκη της ΑΕΚ με 4-2 επί του Αστέρα. Τα δύο ακόμη γκολ του Έκη Πόνσε, 7 παρακαλώ σε 3 τελευταίες αγωνιστικές. Η Λαμία που συνεχίζει και σπάει τα μία. Η Λαμία που είναι στην εξάδα, Ελένη,
Και το λέω γιατί σε δύο αγωνιστικές, για παράδειγμα, την υποδέχεται ο Παναθηναϊκός. Ο οποίος Παναθηναϊκός επίσης πηγαίνει στα Σέρας και, εγώ το είχα πει, και στον κύριο Τσίψιο. Παρότι πάγωσε στο φινάλε, ο Πανσεραϊκός όταν δεν παίζει με τον ΠΑΟΚ είναι άλλη ομάδα. Για να σε πειράξω και σε ένα λιγάκι. Φοβού του Σεραίους, λοιπόν. Είναι μια χαρά ομάδα έχει ο Πανσεραϊκός. Έχει μια χαρά ομάδα ο Πανσεραϊκός. Άσχετα αν έχει φάει 15 γκολ λόγω τη ιδιαιτερότητα αυτή τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στου δύο προπονητές, όπου τον βρίσκει θα του βάζει 8 γκολ. Και μια που είπε Λαμία, δεν τον βλέπω καθόλου καλά τον Μπας Γιάννενα φέτος. Όντως. Δηλαδή όντως. Τα περιθώρια όχι απλά στενεύουν. Πνίγουν τους υπηρώτες. Και έχει πιάσει δύο πέναλτι ο πιτσιρικάς στον τερματοφύλακα Αθανασίου, δεν κάνω λάθος, το λένε το παιδί, του Καρλίτος. Και έχει φάει 4 ο Πας. Και συνεχίζει και προβληματίζει και Όφη, Βασίλη, έτσι. Δεν βλέπετε Όφη. Τώρα δεν τάξει, επιπέπε, μέχρι δεν βλέπετε. Εγώ το είπα λίγο κομψά, αλλά εσύ είπες, το αποτύπωσες ακριβώς όπως είναι το θέμα. Ρε, λέει, ξέρεις τι, απορώ με την ποδοσφαιρική λογική καμιά φορά. Ο Νταμπράουσκας ήταν ένα παιδί, ένας άνθρωπος που έπαιζε με τρεις κεντρικούς αμυντικούς συνήθως, με σφιχτή άμυνα, με κοντά τις γραμμές. Και έρχεται ο Πέπε Μέλ και θέλει να αλλάξει εντελώς τη φυσιογνωμία αυτής της ομάδας μέσα στη διάρκεια της σεζόν. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάνω αναφορά στον Όφη, γιατί ήρθε εδώ ένα σχόλιο από ένα φίλο ακροατή που λέει: ένα σχόλιο μπήκα να κάνω για τη διαιτησία. The same παντελάκι μου, the same παντελή μου. Θυμίζω ότι ήταν το πανό που αναρτήθηκε στο γεντίκουλε στο μάτς του Όφη. Εγώ ένα παντελάκι ήξερα και ξέρω τον κορυφαίο παράγοντα πριν το Σαββίδι στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Αυτό το παντελάκι ήξερα, άλλο παντελάκι δεν ξέρω. Λοιπόν, και εμείς τον ξέρουμε τον συγκεκριμένο βεβαίως και την πορεία του και το έργο του. Λοιπόν, ωραιότατα, θυμίζω ότι η εκπομπή μας είναι χορηγία του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό πακέτο με τον Χρήστο Κιώση και επιστρέφουμε για να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον Κώστα Μανογιουδάκη και να αρχίσουμε να αναλύουμε τα του ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, πάντα με το πινκ-πονκ του πρωτοπόρου ΠΑΟΚ και το διπλό στο Περιστέρι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε ροκ ρυθμούς στην καλύτερη ομάδα της πόλης Λίμπερο, 107,4 SDNA σε θέση Λίμπερο, Ελένη Μπούτου, Βασίλης Βέργης. Στα μικρόφωνα, μια εκπομπή που είναι και σήμερα χορηγία του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βάζουμε στην παρέα μας τον Κώστα Μανογιουδάκη για να μας πει πως ο Φατίχ Τερίμ νίκησε κατά κράτος τον Κάρλος Καρβαλιάλ και ο Παναθηναϊκός έφτασε στην πρώτη νίκη του σε ντέρμπι έπειτα από 10 αποτυχημένες προσπάθειες. Έμεινε και αυτός στο κόλπο της διεκδίκησης πρωταθλήματος την ώρα που άφησε τον Ολυμπιακό εκτός στο μείον 9, στο μείον 7 και στο μείον 6. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα. Γεια σας. Τι κάνετε? Σε ακούω πολύ καλύτερα. Εντάξει, η φωνούλα σου βγαίνει πολύ καλύτερα από ότι μετά τον ντέρμπι της Τούμπας. Βγαίνει σε εξαιρετική κατάσταση. Εντάξει. Λογικό δεν είναι. Νομίζω ότι το χθεσινό ήταν μια καλή απάντηση από την πλευρά του προπονητή του Παναθηναϊκού με πολύ πιο ορθολογικές επιλογές, χωρίς κατ' εμέ τα λόγιστα ρίσκα της Τούμπας και με εξαιρετικό διάβασμα του αντιπάλου για να φτάσει εκεί που έφτασε. Τι λες? Καταρχάς υπήρχε μια ειδοποιώ διαφορά, ποια ομάδα άνοιξε το σκορ, είναι σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και το λέω αυτό διότι ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα ήταν πίσω στο σκορ σε όλα τα ντέρμπι. Καλή παρατήρηση και... αυτή. Καλή παρατήρηση. Ναι, και με την ΑΕΚ, σωστά. Το κυνηγούσε και το έφερε στο 1-2. Έχεις δίκιο, Κώστα, ναι. Και με τον ΠΑΟ, ναι, ακόμα και στο κύπελο. Ακόμα και στο κύπελο με τον Ολυμπιακό. Οπότε νομίζω ότι αυτό το στοιχείο τον βόλεψε και το λέω αυτό διότι το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά ισορροπημένο. Είχε βέβαια πολύ μονομαχία, είχε βέβαια και το πάθος. Νομίζω όμως ότι σε γενικές γραμμές ο Παναθηναϊκός ήταν η ομάδα που και πνευματικά και στο προβληματικό κομμάτι αλλά και στο τακτικό κομμάτι είχε μια υπεροχή. Αυτή με τους ιώθηκε στο χορτάρι και στις προσωπικές μονομαχίες και στις δεύτερες μπάλες. Και κυρίως για μένα στον τρόπο με τον οποίο ο Παναθηναϊκός ξέρει για το πρες, γιατί λέγε με Ρούμπεν Πέρεθ. Δεν θα είναι πολύ καλά. Λέγε με Ρούμπεν Πέρεθ. Εγώ Κώστα, από χθες λέω το εξής, συγγνώμη αν μου επιτρέπεις και θέλω τη γνώμη σου. Λέω ότι ο Τερίμ, μία από τις εξαιρετικές κινήσεις που έκανε και μου θύμισες αυτό αρκετά την επιλογή του Γιωβάνοβιτς, βήθησε, να το πω έτσι, στην άμυνά του τον Ρούμπεν Πέρεθ, ο οποίος σε still playmaker κατάφερνε και λειτουργούσε ως ο ακρογωνιαίος λίθος αυτό το σπάσιμο του μπλόκου της πίεσης ψηλά του Ολυμπιακού. Για μένα ο Πέρεθ ήταν καθοριστικός παράγοντας. Εγώ, Βασίλη, και
Κώστα, να το θέσω αλλιώς, ότι ο Πέρεθ είναι πολύ διαφορετικός, μεταμορφωμένος επί τερίμ. Θα έλεγα τώρα για να απαντήσω και θα δύο. Ξεκινάω από την Ελένη. Ελένη, θα έλεγα ότι στο ξεκίνημα του τερίμ και στα πρώτα που μάτς που έπαιξε ο Πέρεθ ήταν το ανάποδο, ήταν εντελώς μπλοκαρισμένος. Και μάλλον με ανασφάλεια, ακριβώς επειδή όλοι οι Ισπανοί και οι παίκτες που με τον Γιωβάνοβιτς είχαν ένα ρόλο παραπάνω, πούμε, ήταν και αυτός επηρεαζόμενος αρκετά. Από ένα σημείο και μετά, και κυρίως στο μάτς των Ατρόμητων που τον εμπιστεύτηκε, εκεί έκανε, είχε κάνει δηλαδή δύο μάτς σερί απανωτά, που ίσως ήταν και τα καλύτερα του, σίγουρα τα καλύτερα του φετινά, και από τα καλύτερα της τριετίας, ειδικά στον τέρμι με τον Ολυμπιακό, για να συμφωνήσω και με τον Βασίλη, ότι πραγματικά ήταν ακροβολίας λίθος και πραγματικά έχει κάνει ματσάρ. Σε ομαδικό όμως επίπεδο, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα, μας αρέσει να στεκόμαστε σε πρόσωπα και καλά κάνουμε, αλλά είναι ομαδικό άθλημα. Νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά συντολικά ο Παναθηναϊκός στο πώς θα αποφύγει κάποιες παγίδες που είχε στήσει ο Καρβαλιάλ. Ο Καρβαλιάλ επέλεξε και πάλι, όπως τις ομάδες Κυπέρου, να βάλει τον Αλεξανδρόπουλο σε πολύ ψηλά μέτρα, να μπορέσει να προσπαθήσει να χαλάσει το χτίσιμο του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού και να δημιουργήσει λάθη μέσα από τις πίεσεις. Τον έβαλε ουσιαστικά σε φάση άμυνα στο Ολυμπιακό σαν 4-4-2 και ο δίπλα στο Ναβάρο ήταν ο Αλεξανδρόπουλος. Παρ' όλα αυτά βέβαια ήταν πολύ καλά. Δεν θα έλεγα τόσο διαβασμένος, γιατί το περίεργο με τον Τερίμινε δεν είναι ένας προπονητής που δίνει τόσο πολύ μεγάλη βάση στον αντίπαλο. Δεν δουλεύει η ομάδα τόσο πολύ πριν από τα παιχνίδια πάνω στον αντίπαλο της. Δουλεύει στο ίδιο το δικό της το παιχνίδι. Αλλά ακριβώς επειδή είχε αντιμετωπίσει τον Καρβαλιάλ με ένα παρόμοιο τρόπο και τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ και πέλος στη Λεωφόρο, ήξεραν οι παίκτες περίπου τι να περιμένουν, γιατί και τότε είχε κάνει το ίδιο πράγμα. Έξω Φορτούνης δηλαδή, έξω Ποντένσε, μέσα από τους αλλούς, θα θυμάστε τα μέσα αυτά. Άρα υπήρχε η πεπατημένη αυτή και βρήκε Παναθηναϊκό στον τρόπο να δημιουργήσει τα ρήγματα, έχοντας και την προσωπικότητα του Μπακασέτα μέσα, αλλά και τον Παλάσιος. Για μένα η μεγάλη διαφορά του Παναθηναϊκού και σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια ήταν ο Πέρεθ από τη μία πλευρά και διαφορά ήταν ο Παλάσιος. Ο Παλάσιος είχε λείψει πάρα πολύ στο Παναθηναϊκό και φαίνεται τώρα μπορούμε να το καταλάβουμε. Στοχευμένα απολύτως ο Παναθηναϊκός έπαιζε από εκείνη την πλευρά. Χτυπούσε πρώτα πάνω στον Ορτέκα και στο δεύτερο ημίχρονο πάνω στον Γκίνη, ακριβώς με αιχμή του δόνατος στον Παλάσιος. Βέβαια. Και στην πλάτη και με το πλεονέκτημα του Παλάσιος να είναι η μαχητικότητα, η ταχύτητα, το διεκδικεί όλες τις μπάλες. Δηλαδή είναι καλό να περάσει ένας με έναν, το ξέρουμε αυτό. Αλλά είναι τόσο μαχητικός, τόσο διαιτητικός, που βγαίνει με κόντρες, με οποιοδήποτε τρόπο, προκαλεί ρήγμα, δεν είναι έμπολο δηλαδή. Έκανε και καλό μάτς, δημιούργησε πολλά προβλήματα, πήρε και κάρτα και στα δύο μπακ, αυτό που είπε πολύ σωστά Βασίλη, δηλαδή και στον Ορτέγκα και στον Γκίνη, πήρε κάρτα και πίνει και οι δύο ήταν επιρρεπείς στο να φύγουν από το μάτς. Και η στόχευση ήταν συγκεκριμένη εκεί, από εκεί χτυπούσε ο Μπακασέτας. Ήταν, ναι. Θυμίζω ότι από τον Μπακασέτα στην παλιά του Παλάσιος ξεκινάει το 1-0, από τον Μπακασέτα στη σέντρα του, στο κεφάλι του Γερεμέγεφ γίνεται το 2-0. Απολύτως μελετημένη κίνηση του Τερίμ. Με μια παρατήρηση εδώ από τον Γιώργο Φραδελάκη, ο οποίος διορθώνει κάτι που είπαμε Κώστα νωρίτερα. Υπήρχαν δύο ντέρμπι που ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε. Ήταν ένα με την ΑΕΚ που το έχασε στη Λεωφόρο με τον Τζούρισιτς και το δεύτερο που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ με τον κόλ του Βαγιανίδη στο Φάνελο. Σωστά. Επειδή η Γεβάνοβιτς πήραμε. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα στην καλό μου ήταν τα μάτια της Τερίμ. Αλλά έτσι δεν πήγε. Ισχύει αυτό. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι πέραν δηλαδή του Παλάσιους, πέραν του Πέρεθ και σε ατομικό επίπεδο, άμα το βάλεις κάτω, δεν υπήρχε κάποιος παίκτης να μην πάει κανένα, να μην είσαι καλή βραδιά. Ήταν ο Κοφάνκα, ο οποίος βέβαια είχε και από εκεί και μεγάλο διάστημα απουσίας. Ναι, και είχε απέναντί του τον καλύτερο παίκτη του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μασούρα. Ναι, αλλά δεν ήταν και καλά. Δηλαδή φαίνονταν ότι ήταν επιρρεπή στο λάθος ή κάποιες στιγμές αδράνειες. Δηλαδή η πιο χαρακτηριστική για μένα είναι η ευκαιρία που κάνει ο Ολυμπιακός με τον Ροντινέη. Μια κεφαλιά δηλαδή του Ροντινέη. Που χάνει τελείως τη φάση είναι... ο Χουάνκαρ. Εντελώς. Ναι. Εντελώς, ναι. Και είναι μια φάση που
ίσως άμα ήταν κάποιος εξτρέμι ή μεσοπιθετικός, εκεί να λειτουργούσε λίγο πιο διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι και ο Ντραγκόφσκι και ο Γκέτμπα ήταν φοβερό μάτς. Και ο Κότσιρας ήταν καλός. Γενικά είχε πολλούς καλούς ο Παναθηναϊκός σε υψηλό τέμπο. Ο Κότσιρας ήταν καλός. Πολύ καλός, συμφωνώ. Και ο Τσέρ είναι πολύ καλός, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Και για τον Μπακασέτα που είπε προηγουμένως, εντάξει, το συζητώ. Ξέχασα φυσικά και τον Γερεμέγε. Ο Γερεμέγε, ο οποίος έδειξε μία ακόμη φορά του μέσα στην περιοχή, το έχει τον κόλπο στο ρεπερτόριό του με κάθε τρόπο. Είναι δηλαδή ένα παιδί το οποίο μπορεί να ξελασπώσει και το έκανε και πάλι πολύ ωραία κεφαλιά του. Γενικά το έχει τον κόλπο μέσα στο ποτήρι, δεν το συζητά. Αυτό το είχαμε εξ αρχής επισημάνει. Θεωρώ μια νίκη η οποία ήταν δίκαιη. Χρειαζόταν πολύ ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω, ακούτε? Ναι, απολύτως, ναι, ναι. Κώστα, βεβαίως. Α, ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τον Κώστα, αν μου επιτρέπεις, Βασίλη. Φυσικά. Για κάποιον που δεν έχει έτσι εικόνα του παιχνιδιού. Γιατί αυτό το match, όλη την προηγούμενη εβδομάδα που το συζητούσαμε, ξεκινούσε στις προβλέψεις του από τον Άσο του Παναθηναϊκού. Εν τέλει, Κώστα, ήταν τόσο μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων όπως την είδες στο γήπεδο, ή η κάθε ομάδα πήρε αυτό που της άξιζε? Να πω την αλήθεια, Ελένη, στο μάτς Κυπέλλου, το 1-1, το πρώτο μάτς, θεωρώ, παρά τη διαφορά του σκορ, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός ήταν χειρότερος από αυτό που παρουσίασε τώρα. Ναι, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο τότε ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλύτερος στην προσπάθειά του να ισοφαρίσει. Στο δεύτερο ημίχρονο χθες ο Ολυμπιακός έκανε φάσεις, δημιούργησε φάσεις, άσχετα αν τις καθάρισε ο Ντραγκόφσκι, η άμυνα του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι ο Κώστας σωστά το βλέπει, παιδιά. Ναι, ποδοσφαιρικά μιλώντας και την εικόνα που μου άφησε, ναι. Πιστεύω ότι έχει κάνει κάποιες καλές προσθήκες. Δηλαδή ήταν καλός ο κεντρικός αμυντικός του, ήταν καλός το έκτο Τσικίνιο που έπαιξε. Απλώς ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει, κατάλαβα, δεν έχει σεντερφόρ που να κάνει αυτή την παρουσία του, που είναι σημαντικό κομμάτι. Εντάξει, ο Ελκαμπή μου έδωσε την αίσθηση ότι γύρισε δύο φορές πιο αργός. Δηλαδή η φάση που κάνει το λάθος ο Γετβάη, ποιος το κάνει το λάθος, ο Κωστά, αν θυμάμαι σωστά, που δεν κόβει την μπάλα. Πέρασε μπάλα, ναι. Ο Ελκάμπη ήταν απελπιστικά αργός. Στη φάση εκτέλεση εννοώ. Είναι μεγάλη ευκαιρία και έχει κάνει κουβέντα επιστροφή ο Κωτσίνας, γιατί προλαβαίνει και του βάλει την κόντρα. Και μετά τον βγάζει ο Ντραγκόφσκι. Επίσης η δική ιδέα ο Ντραγκόφσκι έκανε λίγο προηγουμένως, αλλά θεωρώ ότι και εκτός από τις αποκρούσεις του ήταν πολύ καλός και στο κομμάτι με τα πόδια. Και γενικά θα πήγε πάρα πολύ καλά. Έκανε βέβαια φάσεις, έχει δίκιο Βασίλη στο δεύτερο μήνυμα, αλλά ήταν και το σκορ 2-0. Δηλαδή οι 2-3 που έχει κάνει είναι στο 2-0. Εκτιμώ ότι δεν ήταν ένα τέρμι που μπορείς να το πεις ισορροπημένο. Ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός, αλλά η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν λίγο καλύτερη σε σχέση με το 1-1, παραλαμβάνω, του Κυπέλλου. Ότι θα γίνει, ότι θα μπορεί να δυσκολέψει η ομάδα, γιατί προφανώς γι' αυτό ίσως θα, μάλλον γι' αυτό με ρωτάει η Ελένη, αν ξέρει τι να περιμένει. Αλήθεια λες, ναι. Δεν νομίζω ότι θα είναι και πολύ εύκολο. Δηλαδή, εντάξει, okay, είπαμε, μην φτάσουμε και σε υπερβολές. Παραμένει Μπέτη, παραμένει υπολογιστικός αντίπαλος. Απλώς για το πρωτάθλημα οπωσδήποτε. Νομίζω ότι έχει χάσει πάρα πολύ τρόπο μετά από αυτή την τιμή. Οι τρεις ομάδες έχουν ξεχωρίσει. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, Κώστα, ότι πλέον θα έχει το ρόλο του ρυθμιστή ο Ολυμπιακός στα παιχνίδια που απομένουν. Δεν ξέρω, πάντως με την εικόνα που βλέπω του Ολυμπιακού, εάν ο ΠΑΟΚ νικήσει την ΑΕΚ, νομίζω θα το πω έτσι πολύ κοινικά, τον Ολυμπιακό δεν θα τον δει καν. Εάν ο ΠΑΟΚ δεν νικήσει την ΑΕΚ, θα παίξει σίγουρα πιο αγχωμένα απέναντι στον Ολυμπιακό, αλλά είναι από τα παιχνίδια που στα δικά μου τα μάτια είναι ξεκάθαρο φαβορί ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό. Εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω πραγματικά. Άκουγα να συζητάνε για διπλό. Μιλάμε πάντα για ένα ντέρμπι το οποίο είναι. Δηλαδή, όποιος πάει να κάνει πρόβλεψη, πολλές φορές ξεφτιλίζεται, να το πω. Είναι αυτό που σα ανοίγεσαι λίγο. Ακριβώς. Απ' την άλλη πλευρά, δεν έβλεπα, παιδί μου. Στην κατάσταση που είναι ο Ολυμπιακός, δεν έβλεπα εγώ πώς μπορεί να έρθει διπλό αυτό το μάτς. Έβλεπα χ, αλλά διπλό δεν έβλεπα. Με τίποτα. Okay. Για να ολοκληρώσουμε, Κώστα, τα του Παναθηναϊκού, εχθές σφραγίστηκε και αποχώρησε το καλοκαίρι
του Μπερνάρ, το Πεκέγγιος δηλαδή. Να σας δώσω ένα παρασκήνιο, κύριε. Βεβαίως, βεβαίως. Στο μάτς της Τούμπας, ένας που γνώριζε την αποχώρηση του Μπερνάρ την επικείμενη το καλοκαίρι, είναι ο Τάισον. Λογικό. Ναι. Πολύ αυτό. Λογικό, μ' ακούγεται. Όσοι θα πάνε και στο γήπεδο, δηλαδή σαν τα παιδιά του τελευταίου αγώνα τα συζητάγανε. Εμείς συζητάγανε δηλαδή και πόσα παίρνει ένα και πόσα παίρνει ο άλλος, δεν ξέρω. Εντάξει, παιδιά, με 2,5 εκατομμύρια ευρώ τώρα. Δεν ανανεώνεται συμβόλαιο. Με 2,5 εκατομμύρια ευρώ τώρα. Δηλαδή, εντάξει. Είναι πολλά τα λεφτά. Ναι. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Όχι. Πάρα πολλά τα χρήματα. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, Κώστα. Όταν έμαθα ότι ο Μπερνάρ είχε πει στον Τάισον ότι το καλοκαίρι αποχωρεί γιατί έχει ήδη συμφωνήσει, σκέφτηκα ότι μήπως του είπε «Αδερφέ, δεν πάμε μαζί στη Βραζιλία, δεν γυρνάμε». Εκεί λίγο θορυβήθηκα. Αλλά μετά ήρθε η ανανέωση του Τάισον. Ο Τάισον με πόσα έμεινε, λένε τελικά. Με ένα εκατομμύριο. Με ένα εκατομμύριο για ένα χρόνο, έτσι. Για ένα χρόνο. Πολύ σημαντικό. Γιατί πίστηκε Βασίλη και Κώστα ότι του χρόνου τέτοια εποχή θα έχει πείσει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να τον ανανεώσουν, να κάνουν ανανέωση κόντρα στην ανανέωση. Μαγιά και των δύο πλευρών. Και του ΠΑΟΚ που δεν έπεσε στο συναισθηματικό, αυτό που συζητάγαμε τις προηγούμενες μέρες, Ελένη, που την έχει πατήσει στο παρελθόν, αλλά και του Βραζιλιάνου. Μου θυμίζει δηλαδή λίγο τη λογική, τη φοβερή λογική του Λούκα Μόντριτς, που εγώ υποκλίνομαι σε αυτήν, ότι θα σας αναγκάσω εγώ να μου δώσετε συμβόλαιο, όχι γιατί τιμή Σένεκεν, αλλά γιατί το αξίζω. Γιατί το αξίζω, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Ο Μπερνάρ, εντάξει, ο Μπερνάρ χθες είχε πολλές καλές στιγμές. Υπήρξε πολύτιμο στο μάτς και με τον γκολ που έβαλε και με άλλες στιγμές. Αλλά από την άλλη πλευρά, παιδιά, 2,5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο στο ελληνικό πρωτάθλημα πρέπει να παίρνει ένας παίχτης που να κάνει τρελή διαφορά. Αν και παίρνει. 2,5 φορές, για να κάνω και τη γέφυρα, και 2,5 φορές πάνω από τον Τάισον. Δεν είναι, δεν υπάρχει εικόνα τέτοια. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Δεν υπάρχει τέτοια εικόνα. Επίσης, κύριε, τη βρήκα πολύ κακή κουβέντα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι το διάβασα από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Λέω να έχει μάθει τώρα ο Τάισον ότι ο Μπερνάρ παίρνει 2,4, τελειώσαμε. Το ξέρει ο Τάισον, αλλά όπως γνωρίζει και εκείνος, δεν θα τα έπαιρνε ποτέ. Δηλαδή, εντάξει, τώρα είναι, θα τα έπαιρνε αν ήταν 28 χρονών. Ναι. Αν ήταν 28 χρονών, δεν θα ήταν στην Ελλάδα. Το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε αυτό έτσι. Έτσι. Και τα έπαιρνε νομίζω τότε, Ελένη. Τα έπαιρνε βέβαια, πολύ καλά λεφτά. Ωραία. Εντάξει, Κώστα μου, έχεις κάτι άλλο? Όχι, δεν έχω κάτι άλλο φοβερό. Λοιπόν, ένα μήνυμα εδώ για τον Πέρεθ. Σε 4 μέρες ο τελειωμένος Ρούμπεν Πέρεθ, man of the match. Να κάνω και μία, να ρίξω και μία σποντούλα. Επίσης κάποιοι τελειωμένοι ποδοσφαιριστές του Γιωβάνοβιτς, έτσι δεν τους λέγανε. Ήταν ακρογωνιαίοι λήθοι της διπλής επιτυχίας του Παναθηναϊκού. Ο Πέρεθ, ο Παλάσιος, παιδιά που, ξέρεις, αρκετά απαξιώθηκαν χωρίς λόγο και αιτία. Δεν υπάρχουν δηλαδή αυτές τις λογικές, εγώ δεν τις καταλαβαίνω. Αλλά έχουμε διαβάσει, Κώστα, φοβερά πράγματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ότι ήρθε ο Τερέν και όλοι. Τώρα και η όλη διαδικασία είναι. Καλά, εμένα το ξέρεις και δεν μου αρέσει και το μπασκετικό και το ποδοσφαιρικό. Θεωρώ ότι είναι ένα ο συλλογό. Όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, γενικά για όλου του συλλογού. Αλλά πάντα θα ψάχνουμε μια ζωή όσο το πάμε τον εαυτό μου. Όλος ο κόσμος ψάχνει να συγκρίνει, ψάχνει να, έναν τρόπο να το πω να έχει διαμάχες το ένα με τον άλλο, μια μάχη πάλι με ένα με τον άλλο. Ναι. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Όπως και αν έχει πάντως... Και είναι και πιστοποίηση ότι και, και η ηλικία λέει ένα νούμερο, έτσι το κάνω και φέρα μην αγχωρείται και η Ελένη, το λέγαμε πριν για τον Τάισον. Έτσι ακριβώς. Αλλιώς θα την μην έχετε καθόλου πάθος. Και να πούμε βέβαια ότι αυτή η νίκη του Παναθηναϊκού ήρθε και στο καλύτερο timing. Ο Παναθηναϊκός γιόρτασε με τον πλέον όμορφο τρόπο 116 χρόνια μεγάλης ιστορίας και αυτό παίζει το ρόλο του. Την είχε προαναγγείλει στην ουσία ο Φατίκ Τερίμ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Μανογιουδάκη. Καλημέρα. Καλημέρα, Κώστα. Και πάμε τώρα στον Χρήστο Αθόπουλο για να τον ρωτήσω με βάση την μεγάλη εμπειρία του στο χώρο του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού πώς μπορεί ένας οργανισμός σαν τον Ολυμπιακό να διαχειριστεί το γεγονός ότι στις αρχές Αυγούστου είναι εκτός κυπέλου, ουσιαστικά εκτός πρωταθλήματος και με μια Ευρώπη στην οποία δεν ξέρω κι εγώ τι βάρος έχει ρίξει. Και θα μας τα πει ο Χρήστος. Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά, Χρήστο μου, εσύ? Καλά, καλά. Είναι με φωνή Κώστα Μανολιουδάκη μετά το μάτς της Τούμπας. Μετά την Τούμπα, ναι. Λοιπόν, καλημέρα. Τι έγινε? Ναι, πώς να το χειριστεί? Καταρχάς δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει ότι είναι εκτός πρωταθλήματος ή αν ακόμα τρέφουν ελπίδες, διότι σύμφωνα με τον οργανισμό ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να σκοράρει, θα μπορούσε να πάρει κάτι καλύτερο από την άνοδο. Εντάξει, θα μπορούσε να σκοράρει. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα μπορούσε να σκοράρει, αλλά δεν είναι η μόνη ανάγνωση αυτή, έτσι δεν είναι?
Δηλαδή ο Καρβαλιά λέει ότι το αποτέλεσμα οφείλεται στην αναποτελεσματικότητα και το γεγονός ότι του έχει κάνει πλάκα ο Τερίμ από την αριστερή πλευρά της άμυνας του σε όλο το παιχνίδι. Δεν υπάρχει πουθενά, δεν αναφέρεται. Ότι κάνει τρεις αλλαγές στο ημίχρονο για να διορθώσει τον εαυτό του, πάλι δεν αναφέρεται. Δηλαδή, τέλος πάντων. Κοίταξε, εγώ αυτό το τελευταίο δεν θα το αγοράσω, το ότι κάνει αλλαγές για να διορθώσει τον εαυτό του. Προφανώς οι αλλαγές γίνονται για να γίνουν διορθώσεις. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι ούτε θα δεχθώ ότι ο Τερίμ έκανε πλάκα στον Καρβαλιάλ. Θα δεχθώ ότι ο Καρβαλιάλ κατέβασε μια ομάδα, θα πω μάλλον, ότι ο Καρβαλιάλ είχε στο μυαλό του ένα σχέδιο για να μην χάσει ο Ολυμπιακός και αυτό που κατάφερε ήταν να χάσει από τη Λεωφόρο Συγκρού, από την άνοδο. Όπως ανέβαινε το Πούλμαν, με αυτό το σχέδιο που είχε στο μυαλό του, το παιχνίδι ήταν χαμένο. Μα Χρήστο, συγγνώμη, αν μου επιτρέπεις, και ισοπαλία, πάλι κακό θα ήταν για τον Ολυμπιακό. Ναι, θεώρησε όμως ότι αυτό πιστεύω εγώ, έτσι. Αυτό διαβάζω το σχήμα που κατέβασε, ότι πάμε να μην δεχτούμε γκολ, πάμε να το κρατήσουμε στα μέτρα μας. Το είδαμε και από τα προηγούμενα παιχνίδια, τα δύο προηγούμενα ντέρμπι, ότι είναι στα μέτρα μας ο Παναθηναϊκός. Η διαδικασία των πέναλτι είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Δεν μπορούμε να συζητάμε ότι έχασε το παιχνίδι στα πέναλτι. Προφανώς. Είναι στα μέτρα μας ο Παναθηναϊκός. Αυτό διαβάζω εγώ πίσω από τις επιλογές του Καρβαλιάλ. Αυτό θεωρώ ότι είδε από τα δύο τελευταία παιχνίδια των δύο ομάδων. Οπότε πάμε να μην δεχθούμε γκολ και στην πορεία βλέπουμε, βλέποντας και κάνοντας, προσαρμόζουμε. Θα ρίξω το φορτούνι ξεκούραστο. Θα. Αυτό δεν βγήκε. Διότι δηλαδή πάμε για να γλιτώσουμε με γρατζουνιές. Αυτό λες. Έλα, Ελένη. Πάμε να γλιτώσουμε με γρατζουνιές στη Λεωφόρο. Όχι απαραίτητα, αλλά το σχήμα με τα τρία χαφ, με την αριστερή πλευρά που ουσιαστικά δεν έχει επιθετικό γενιπαίχτη και την γεμίζεις με δύο μπακ ουσιαστικά, είναι για να κρατήσεις τη δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού, την καλή ας το πούμε έτσι, και ξεκινάς με αυτό στόχο, να κρατήσω τον αντίπαλο και όχι εκείνος να κρατήσει εμένα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, αυτό διαβάζω και δεν του βγήκε όπως είδαμε. Δεξιά ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε τον πράο και μαλθακό Ρίτσαρντς, όπως και ο Ορτέγκα ταλαιπωρήθηκε μόνος του. Και το λέω για τον Ρίτσαρντς, γιατί από τον Ρίτσαρντς ξεκινάει. Έχει συμμετοχή στο πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού. Εννοείται το γεγονός ότι δεν καταφέρει να ντουμπλάρει σωστά, χάνει τον κότσιρα εκεί. Δεν μπαίνει δυναμικά στη φάση εκεί πέρα, χάνει την κόντρα, χάνει την διεκδίκηση. Και έρχεται ο Μπερνάρ από το κέντρο, από τον άξονα, από το κέντρο της άμυνας, που τον έχουν χάσει και ο Κάρμο και ο Ροντινέη. Στον Κάρμο όμως δεν θα σταθώ τόσο αρνητικά, διότι εντάξει, μπήκε σε ένα δύο παιχνίδι με τρεις προπονήσεις. Περισσότερο θετικά στεκόμαστε στον Κάρμο με την εικόνα του παρά αρνητικά. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, αυτό θα έλεγα. Ο Κάρμο και ο Τσικίνιο προσωπικά μου έδειξαν χθες ότι καλό θα ήταν δύο τέτοιοι ποδοσφαιριστές να ήταν από το καλοκαίρι εδώ. Προσωπική μου και εικόνα. Τον χάνει και ο Ροντινέη λοιπόν, τον Μπερνάρ που έρχεται με φόρα από το κέντρο και γίνεται και ανοίγει το σκορ και ανοίγει ουσιαστικά το παιχνίδι εκεί. Ο Καρβαλιάλ ναι, προσπαθεί να διορθώσει στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα, βγάζοντας τον καλό Αλεξανδρόπουλο για μένα, καλό Αλεξανδρόπουλο μαζί με τον Τσικίνιο και βάζει τον Φορτούνη, αλλά και πάλι όχι με τον Φορτούνη στη φυσική του θέση, πάει με ένα 4-4-2, κρατάει και τον Ναβάρο μέσα με τον, και ρίχνει και τον Ελκάμπη. Γίνεται πιο επιθετικό γεννής η ομάδα, είναι αλήθεια αυτό, είχε στιγμές. Θα μπορούσε να πάρει κάτι καλύτερο, να έχει ένα γκολ, αλλά το ένα ημίχρονο είχε φύγει, ο Παναθηναϊκός πατούσε καλά στα πόδια του, έβαλε τον Κίνη πάλι στα αριστερά ο Καρβαλιάλ, λάθος στο λάθος, μην ξεχνάμε ότι ο Κίνη, εκτός ότι δεν έχει διαπρέψει από την μέρα που ήρθε, είναι ένα δεξί μπακ που τον έβαλε και αυτόν αριστερά, για να διορθώσει κάπως τα πράγματα, δεν διορθώθηκαν, ούτε με τον Φορτούνη, ούτε με τον Κίνη. Ο Ελκαμπή μπήκε, προσπάθησε, έδειξε ότι είναι πιο απειλητικός από τον Ναβάρο, το έδειξε πάλι ότι είναι πιο απειλητικός από τον Ναβάρο, μπήκε στις φάσεις, αλλά και εκείνος δεν κατάφερε, έπεσε πάνω στην θέληση και στη μαχητικότητα και του Γεντβάη και όλων των υπολείπων. Στην άμυνα του Παναθηναϊκού, και ένας μαζικός πάλι δεν μπορούσε να φέρει την άνοιξη, ούτε ο Τσικίνιο που πάλευε μόνος του με τον Αλεξανδρόπουλο μεσοεπιθετικά. Εγώ Χρήστο, μία βασική ερώτηση να σου κάνω τελευταία. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί να την απαντήσει, αλλά εγώ θα την κάνω την ερώτηση. Ναι. Θα έβαζε στο χέρι σου στο Ευαγγέλιο ότι ο Ολυμπιακός
θα το αντέξει όλο αυτό και θα πει: παιδιά, κάναμε τόσες αλλαγές, αλλάξαμε προπονητή, τεχνικό διευθυντή, ξανακάναμε 8 μεταγραφές. Δεν κουνιέται κανένας. Πάμε να το φτιάξουμε όλο αυτό, ώστε από το καλοκαίρι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πραγματικά μια ομάδα ανταγωνιστική. Ή θα αρχίσουν πάλι. Δεν μας κάνει ο Καρβαλιάν να φύγει, να έρθει ο Γιώργος, ο Μίτσος, ο Γιάννης. Το χέρι μου στη φωτιά δεν το βάζω ούτε για τον εαυτό μου, κλαίει ο λόγος. Όλα αυτά θα τα δείξει η πορεία και φυσικά το πρόσωπο της ομάδας από εδώ και στο εξής, και ειδικότερα στα play-off, όπου εκεί είναι η τελική ευθεία, εκεί είναι τα μεγάλα ντέρμπι, εκεί είναι οι μεγάλες μάχες, και η εικόνα που θα δείξει η ομάδα εκεί πέρα συν τα δύο παιχνίδια τα ευρωπαϊκά είναι αυτές που θα... είναι αυτή που θα αρχίσει πλέον να καθρεφτίζει το τι μέλη γενέστε στον Ολυμπιακό. Ούτε από τώρα θα πάρθει απόφαση, έστω και αν είναι μια πάγια τακτική της διοίκησης. Είναι αυτό το σκεπτικό της, καλός ή κακός, να μετράει τα πράγματα Κυριακή με Κυριακή, Δετάρτη με Κυριακή. Για τον Μαρτίνεθ, για παράδειγμα, είχε αρχίσει να βιάζει σιγά σιγά η κλεψίδρα να γυρίζει μάλλον ανάποδα από το παιχνίδι στην Αγία Σοφιά. Θεωρήθηκε ότι γύρισε τον Ολυμπιακό πίσω, ότι μπορούσαμε να το πάρουμε, ό,τι. Και μιλάμε τώρα για ένα παιχνίδι που έγινε 2 μήνες πριν την απομάκρυνση του προπονητή. Θέλω να σου πω αυτό. Ήσουν σαφέστατος με αυτό που είπες τώρα, πραγματικά. Ήσουν σαφέστατος. Δεν χρειάζεται, νομίζω, να προσθέσεις τίποτα άλλο. Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται, Χρήστο. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα. Λοιπόν, τον ακούω να μιλάει η Βασίλη και νιώθω μια ποδοσφαιρική θολούρα στον Ολυμπιακό. Έτσι μόνο μπορώ να το αποτυπώσω. Όπως το αποτυπώνει ο Χρήστος, είναι αυτό που είπε για τον Μαρτίνεθ. Είναι το πλέον χαρακτηριστικό. Λοιπόν, θέλω να σου πω, Ελένη, ότι κάναμε γλυκές γιορτές φέτος στο Βεργίνα Θέατρο. Τώρα θα κάνουμε και γλυκά όνειρα. Επιστρέφει ο αγαπημένος Τάκης Ζαχαράτος με τη νέα του υπερπαραγωγή Sweet Dreams, που προβλέπεται να σκίσει. Θα γελάσουμε, θα τραγουδήσουμε, θα ταξιδέψουμε και θα ανερευτούμε από κοντά με τα 1000 πρόσωπα του Πολυτάλα του Showman. Θα απολαύσουμε ντουέτα που έγιναν ή δεν θα γίνουν ποτέ και ντουέτα που δεν έχετε φανταστεί. Θα γίνει Las Vegas το Βεργίνα. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, στα καταστήματα Public Nova και διαδικτυακά από το more.com. Η εκπομπή μας θυμίζω ότι είναι χορηγία του Rangers Casino Θεσσαλονίκη. Πάμε τρέχοντας στο δελτίο των αθλητικών ειδήσεων. Ακούμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να ξεκινήσει η βδομάδα που ονειρεύομαι, ρε παιδί μου, με πρωταγωνιστές τον Σταύρο Κατζατζόγλου και την Ελένη Μπούτου. Η εκπομπή είναι χορηγία του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε ροκ ρυθμούς στη μεγάλη παρέα του Λίμπερο 107,4 SDNA σε θέση Λίμπερο, Ελένη Μπούντου, Βασίλης Βέργης στα μικρόφωνα. Κυρία Μπούντου, πρωτού δώσω την έναρξη, σαν αφέτης, ρε παιδί μου, κάνω τον πυροβολισμό για το ξεκίνημα αυτής της υπέροχης εβδομάδας, θέλω να πω σε σένα, στους ακροατές μας, στον κύριο που θα φιλοξενήσουμε σε λίγα δευτερόλεπτα από τώρα, το ξέρεις ότι υπάρχει πολύ σοβαρό σενάριο οι οπαδοί του Ολυμπιακού και όλος ο οργανισμός Ολυμπιακός να είναι φανατικά υπέρ του ΠΑΟΚ ή υπέρ του Παναθηναϊκού σε λίγο καιρό από τώρα, σε λίγους μήνες από τώρα. Το ξέρεις αυτό, το έχεις φανταστεί? Για τον τελικό λες? Ακριβώς. Βεβαίως. Αν λοιπόν τα πράγματα εξελιχθούν φυσιολογικά, δηλαδή έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός, έρθει τέταρτος με την εικόνα που έχει, και ο Άρης περάσει στον τελικό με αντίπαλο είτε τον ΠΑΟΚ είτε τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός θα είναι με τον ΠΑΟΚ και με τον Παναθηναϊκό φανατικά, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα βγει στην Ευρώπη. Βεβαίως, και το έχουμε όλοι κατά νου. Χρωστά όμως αρκετά μηνύματα. Λοιπόν, όλα τα λεφτά, οι πανηγυρισμοί στο πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ. Οικογένεια, λοιπόν. Πολλά εμένα μηνύματα. Μου θύμισε Αμπερντίν. Αλήθεια λες. Αυτοί οι πανηγυρισμοί μου θύμισαν.
Νομίζω ότι ήταν πιο έντονο και από εκείνο το παιχνίδι ο πανηγυρισμός και το συνέστημα και οι φλέβες του Σβάμπ. Και τώρα που είπα Σβάμπ, υπάρχει και συνέντευξη του Αυστριακού στο SDNA. Μας μίλησε μετά το τέλος του παιχνιδιού. Λοιπόν, το γκολ γιατί το ακύρωσε αυτός ο Κουμπαράκης τελικά, θα μας πούνε, ή θέλουν να μας βγάλουν τρελούς αόματους. Ρε παιδιά, ίδιο... το γκολ ακυρώθηκε γιατί σύμφωνα με, το, με τον VAR υπάρχει offside. Εκατοστών, χιλιοστών, ξέρω εγώ τι να σας πω. Λοιπόν, στο ίδιο μήκος και το μήνυμα του Παναγιώτη με δύο φωτογραφίες που μας στέλνει εδώ που βρίσκεται ο διαιτητής. Στη μία φωτο η μπάλα είναι στο πόδι, ενώ στην άλλη είναι στον αέρα. Αυτό δεν γίνεται, κόψιμο, ράψιμο σε αυτά τα περιθώρια 4 λεπτά. Είναι μια καλή παρατήρηση αυτή που έκανες νωρίτερα. Εσύ το είπες στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι για το που παγώνει εικόνα. Ναι. Που παγώνει εικόνα, ναι. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό. Λοιπόν, για τον ατρόμητο που λέγαμε προηγουμένως, εγώ πιστεύω ο ατρόμητος μετά τη σφαλιάρα από την ΑΕΚ που πήγε να παίξει το ποδόσφαιρο που έπαιζε με τον Ήλιτς, κατάλαβε ότι δεν θα του βγει με τις μεγάλες ομάδες. Οπότε λέει, ας το γυρίσω σε πούλμαν. Ένα άλλο μήνυμα και στην ΑΕΚ ακυρώθηκε γκολ μέσα στην Κηφισιά στο 1-1 για offside στον Ελίασον. Ήταν ακριβώς ίδιο με χθες. Λοιπόν, πιστεύω είναι αυτό που έλεγα, ότι όλοι φωνάζουν για το που μπαίνει γραμμή. Λοιπόν, πιστεύω πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Ήταν με το αυτόματο offside χωρίς να βάζει ανθρώπινο χέρι τις γραμμές. Ή να αλλάξει ο κανονισμός που ακούγεται και να είναι offside μόνο όταν δεν εφάπτονται αμυντικός με επιθετικό. Ναι, τώρα ψάχνουμε να βρούμε τα χιλιοστά τώρα τους πόντους. Και εν πάση περιπτώσει, πολλές φορές η λογική πρέπει να είναι να πάρει το πλεονέκτημα εντός εισαγωγικών ο επιτιθέμενος. Αλλά δεν βγάλουμε άκρη. Πρέπει οι παγκόσμιες αρχές να το ξεκαθαρίσουν αυτό, γιατί έχει παραγίνει τώρα. Μιλάμε για χιλιοστά. Τέλος πάντων, λοιπόν, κηρύσω την έναρξη της πιο ωραίας εβδομάδας στο Λίμπερο 107,4. Πρωταγωνιστές, απόλυτοι πρωταγωνιστές, ο Σταύρος Παύλα Πόνσε Παύρα Λιβάη Καζατζόγλου και η Ελένη Μπούτου. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα, καλημέρα. Τι είναι, το πατρινό καρναβάλι, ξεκινάμε έτσι, έλεγα να ξεκινάει το πατρινό καρναβάλι. Ελπίζω να μην είναι καρναβάλι, Σταύρο. Ελπίζω να μην έχω μια εβδομάδα καρναβάλι. Θέλω να σου πω ότι οι λιλιπούτοι καρναβαλιστές που έλεγε και μια ψυχή παλιότερα, θυμάσαι στα ρεπορτάζ, δεν είναι ότι καλύτερο. Στον πρώτο γύρο δεν είδαμε ΠΑΟΚ στη Φιλαδέλφεια. Τώρα φαντάζομαι ότι θα δούμε, πιστεύω θα δούμε καλό μάτς. Στην Τούμπα. Δεν ξέρω αν θα νικήσει. Είχε καμιά αμφιβολία και πέρσι είδε ΑΕΚ. Μια χαρά την είδε στην Τούμπα πέρσι. Και Κωνσταντέλια είδα πέρσι να κάνει πράγματα και με τα πόδια του όμως. Έτσι το περιμένω, Βασίλη, με αέρα. Ναι. Καταρχήν το ευχάριστο είναι ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει η Μπούντου. Γιατί νομίζω ότι λύγησαν τα πόδια χθες εδώ. Ξέρεις, αρχίζει η πίεση τώρα να μετράει. Είναι δύσκολη η επιστροφή. Οι μεγάλες ομάδες μιλούν στο φινάλε. Μπορεί να το κάναμε και για λόγους τηλεθέασης, επειδή είχαμε απέναντί μας τον τέρμπι, κατάλαβες. Λίγο για να χτίσουμε αγωνία κοινού, Σταύρο μου. Ναι, δεν θυμάμαι πάντως μεγάλες φάσεις στο δεύτερο. Είχα μια φάση και στο δεύτερο με φινάλε τέλη. Είχα μια κεφαλιά κουλεράκι, είχα ένα απίστευτο του Μπράντον Τόμας που πέρασε στο αριστερό. Ακριβώς, στο αριστερό δοκάρι. Τι έχει κάνει ακριβώς ο Μπράντον εκεί, δεν έχω καταλάβει. Τι έχει κάνει, δεν έχω καταλάβει. Νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Ο εορτάζον Μπράντον Τόμας. Σωστό. Ναι, νομίζω ότι είναι λοιπόν, κάτι Σταύρο, άλλο. Αν ήσουν Ματίας Αλμέιδα, καταρχάς αν ήσουν Ματίας Αλμέιδα, θα έχεις κάνει μεγάλη καριέρα ως ποδοσφαιριστής, θα έχεις λύσει τα προβλήματα. Θα είχα και χέτη επίσης, αν ήμουν Ματίας Αλμέιδα. Σωστό. Θα ξεκινούσε τον Πόνσε που είναι on fire με 7 γκολ σε 3 μάτς φορ περιοχής καθαρά, ή θα έλεγες καλό στο Λιβάη. Όπως απαντάτε και σε μπλοκ το οποίο, αν ακούει το κοντρόλ, πρέπει να δημοσιευθεί κάποια στιγμή. Κύριε Σταθόπουλε, μήνυμα. Δεν μπορεί να υπάρχει αμφιβολία κατά τη δική μου κρίση. Λιβάη. Προφανώς ο Πόνσε σκοράρει ακατάπαυστα και είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Κατά τη κρίση μου ο Λιβάη είναι κάτι διαφορετικό. Παίκτης που δίνει άλλη οντότητα στην επίθεση της ΑΕΚ. Παίκτης που κάνει φάση μια στραβοκλωτσιά που θα πάει μπάλα μπροστά. Δεν μπορεί να μην είναι ο Λιβάη, εφόσον είναι διαθέσιμος και υγιής, να μην είναι στην αρχική εντεκάδα. Δεν μπορεί επίσης να μην είναι center for, για να μην πάμε σε άλλες ιστορίες, το αν μπορεί να βολευτούν μαζί, το αν πρέπει να πάει δεξιά ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αστιότητες τα οποία έχουν λυθεί από πέρσι δεν χρειάζεται να επανέρχονται στην πραγματικότητα της ΑΕΚ. Ο Λιβάη πρέπει να είναι κατά την κρίση μου στη βασική εντεκάδα, πρέπει να είναι βασικός. Ο Αλμέιδα βεβαίως θα αποφασίσει, αλλά νομίζω πως δεν θα αποφασίσει κάτι περίεργο το οποίο θα βάλει ζητήματα στη δική του την ομάδα. Ο Λιβάη ήδη από την ώρα που μπήκε χθες έκανε την άμυνα του Αστέρα Τρίπολη να μην ξέρει από πού της έρχεται.
αυτά τα οποία κάνει μέσα σε μισή ώρα είναι εκπληκτικά. Τα χειρότερα για την κυρία Μπούντου είναι ότι ο Λιβάη, σε σχέση με τις προηγούμενες επιστροφές του, όπου φαινόταν πάντα να είναι λίγο μαζεμένος, φωτισμένος, σε επαφές. Είναι on fire, αυτό θέλεις να μου πεις. Να μην πατάει. Όχι, δεν είπα είναι on fire. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Το on fire θα το δει την Κυριακή. Εγώ θέλω να μου βγάλει μια εβδομάδα υγιής, να είναι υγιής όλη την εβδομάδα, να βγάλει κανονικά τις προπονήσεις για να έρθει στην Κυριακή πάνω, χωρίς απουσίες, χωρίς δικαιολογίες, για να παίξουμε, να μετρήσουμε, να μετρήσουμε τις δυνάμεις μας. Ο Κετζιόρα, Κουλιεράκης και τα άλλα παιδιά, Σταύρο μου. Ωραία. Ωραία θα πάει αυτό. Λοιπόν, Σταύρο, εγώ σε ξεκινάω ανάποδα. Σε ξεκινάω από το μάτς της Τούμπας για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί χθες δεν έπαιζε ο Βίντα. Δεν έπαιζε ο Μουκουντή. Δεν έπαιζε ο Ρότα. Δεν έπαιζε ο Σιντιμπέ. Εντάξει, ο Χατζησαφή δεν θα μπορούσε να παίξει. Άσε το Βίντα και το Μουκουντή. Εγώ θέλω να πω ότι η ΑΕΚ πήγε σε ένα παιχνίδι χωρίς να έχει διαθέσιμο λόγω τραυματισμών, τιμωριών ή εθνικών ομάδων 7 ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα μπορούσαν, οι προϋποθέσεις να είναι και όλοι βασικοί. Να είναι και όλοι και βασικοί. Αναφέρομαι σε ποδοσφαιριστές επίπεδου Βίντα, Γιόνσον, Γκατσίνοβιτ, Σιμάνσκι. Και η εικόνα που έδειχνε τόσο με την εντεκάδα της και την παρουσία της στον αγωνιστικό χώρο, όσο και με τις αλλαγές που έκανε ο Αλμέιδα, έδειχνε απίστευτη πληρότητα. Δεν είναι ψέμα ότι αν κάποια στιγμή καταφέρει να συγκεντρώσει όλο το ρόστερ της και να έχει μια σχετική υγεία και να είναι μόνο μία-δύο οι απουσίες, πραγματικά δεν θα χωράνε στην εικοσάδα οι πολλοί και καλοί ποδοσφαιριστές που έχουν μαζευτεί αυτή την περίοδο στα Σπάτα. Έκανε και πρεμιέρα ο Λιούμπισιτς χθες για περίπου μισή ώρα. Πρεμιέρα ο Λιούμπισιτς, πω Ελένη μου, κρίμα, ε. Κρίμα γιατί τον είδα λιγάκι. Θα σου πω την αλήθεια, Σταύρο μου, εκεί στο πλασέ περίεργα που κάνει ο Λίρατσες και φεύγει λίγο πάνω από τα δοκάρια της ΑΕΚ, εκεί έκλεισα την τηλεόραση και έφυγα για το Περιστέρι. Είχα εναποθέσει τις ελπίδες μου σε ένα δικό μας παιδί. Ναι, με τα αυτοκόλ, έχεις δίκιο, ενημερώθηκα. Ο Λίρατσες νομίζω κάποια στιγμή είδε την πλάτη του Ελίασον να τρέχει να καλπάζει προς την ευθεία. Φοβερός Ελίασον, δύο ασίστ, επέστρεψε σε πολύ καλές εμφανίσεις μετά από μια περίοδο τεφρομαρίσματος. Πάρα πολύ καλός ο Μάνταλος, αλλά και πάλι εξαιρετικός ο Μάνταλος. Αυτό που σου είπα, Βασίλη, πριν. Ο Μάνταλος πάρα πολύ καλός, αλλά εφόσον θα γυρίσει ο Γιόνσον και είναι υγιής, δεν μπορώ να πει. Γιόνσον Πινέδα. Κεντρικό δίδυμο στην ΑΕΚ. 100%. Ο Γιόνσον Πινέδα. Ο Κατσίνοβιτς θα είναι έτοιμος για την Τούμπα. Όταν θα είναι καλή στιγμή. Κατσίνοβιτς είναι τιμωρημένος. Α, τιμωρημένος θα είναι, έχεις δίκιο. Άρα Κατσίνοβιτς εκεί. Δεξιά θα δούμε ποιος θα παίξει, αν θα παίξει ο Ηλίασον ή αν θα παίξει ο Άμπραμπατ. Ελίασον. Έχω την 11 από τώρα. Έχω από την 11 από τώρα. Για πες μου λίγο στην άμυνα τι γίνεται, γιατί έχω μεγάλες απορίες. Στα άκρα εννοείς. Πιστεύω θα είναι Στάνκοβιτς τροματοφύλακα, Σιντιμπέ δεξιά, Ρότα αριστερά. Ρότα αριστερά. Αφού ο Ρότα το παίζει αριστερά, είναι σαν να έχει δύο δεξιά παπούτσια, ρε Σταύρο. Μια χαρά θα είναι ο Ρότα αριστερά. Έχει κάτι περίεργο ο Πάοκ από εκεί. Έχει τον Ντεσπότοφ. Άμα παίξει ο Ρότα αριστερά, πες του να βγάλει φωτογραφία. Έχει κάτι περίεργο. Μια χαρά περίεργο είναι. Θα δούμε. Θα δούμε ποιο θα βγάζει φωτογραφίε στον τελικό. Βλέπει το Ρότα να παίζει αριστερά, όχι τον Πίλιο, ε. Εγώ έτσι εκτιμώ. Είναι αρχή τη εβδομάδα. Την πορεία θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Αλλά αν συζητούσαμε σήμερα και έπρεπε να φτιαχτεί μια εντεκάδα, να σα πω πώ θα την έβλεπα την ΑΕΚ, πώ θα του σκεφτόμουν και πώς πιστεύω ότι είναι οι βασικές επιλογές, είναι αυτή που σας είπα. Πάντως με Ρότα αριστερά θα τσακώνονται ο Αντρίγια με τον Ντεσπότοφ στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ, ποιος θα πρωτοπαίξει. Για να δούμε ποιος θα πρωτοπαίξει. Για να δούμε. Δεν είδα χτες και κάτι τρομερό, δεν συγκλονίστηκα πάντως. Δεν συγκλονίστηκες, εντάξει. Καλό αυτό. Δεν συγκλονίστηκα. Όχι, εννοείται. Εσύ κυρία Μπούντου, τι πιστεύεις ότι θα το ξανακάνει ο Λουτσέσκο, θα ξαναφύσει έξω τον Ντεσπότοφ, μην πω και τον Τέλια, ή θα δούμε αυτή τη φορά ένα σχήμα με Τάισον, Ντέλια, Ντεσπότοφ πιο επιθετικό, πιο διεκδικητικό? Πώς το βλέπεις ως πιθανότητα? Βλέπω Ντεσπότοφ και Τάισον στα άκρα. Για το δεκάρι ακόμη, ναι, ακόμη έχω ερωτηματικά. Εγώ θα βλέπα Κωνσταντέλια αυτή τη φορά. Τα έβλεπες Κωνσταντέλια? Θα βλέπα Κωνσταντέλια από την αρχή αυτή τη φορά, ναι, γιατί πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θέλει σε αυτό το μάτς να βγάλει φουλ επιθετικότητα. Απ' την άλλη πλευρά, η ΑΕΚ δεν είναι καμιά ομάδα που θα καθίσει πίσω. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, ότι νομίζω θα δούμε πολύ ωραίο παιχνίδι. Η ΑΕΚ δεν μπορεί με τον Αλμέιδα, δεν έχει μάθει και δεν θα το μάθει ποτέ. Δεν το γουστάρει ο Αλμέιδα να κάθεται πίσω. Η ΑΕΚ θα μπει για να διεκδικήσει το μάτς, όχι για να διεκδικήσει σοβαλία. Άρα και βλέπω αίμα και άμμος.
Το έχει δώσει το βεράκι ήδη από Δευτέρα, Βασίλη, έτσι. Όχι, δεν ξέρω. Εγώ δεν είπα ότι θα βάλουν ένα γκολ και δύο. Εγώ είπα ότι θα δούμε μάτς. Δεν άκουσα. Δεν είναι οβεράκι, 1-0 ήταν. 1-0 και ένα από τι εταιρείε. Εγώ δεν μιλάω για οβεράκια και τέτοια. Αυτά είναι των παιδιών που ασχολούνται με το στοίχημα. Εγώ λέω ότι θα δούμε δύο ομάδε που θα μπουν μέσα για να νικήσουν και όχι για να μην χάσουν. Α, καλά, προφανώς. Εδώ που έχουμε φτάσει καταρχάς. Δεν είναι έτσι. Δεν το κάνουν όλοι αυτό. Δεν το κάνουν όλοι αυτό. Όχι, Βασίλη, εδώ που έχουμε φτάσει δεν είναι ένα παιχνίδι, ένα ντέρμπι του πρώτου γύρου. Εδώ που έχουμε φτάσει, προφανώς θα μπουν και οι δύο ομάδες με στόχο μόνο τη νίκη. Ούτε ο ΠΑΟΚ θα πάει συντηρητικά, ούτε η ΑΕΚ θα έρθει συντηρητικά. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να παίξει διαφορετικά. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι μέσα στο γήπεδο του. Είναι άλλο το συντηρητικά, είναι άλλο το συντηρητικά και άλλο το έξυπνα. Δηλαδή, αν μου βάλει τον Μουρκ ακριβώς για το pressing και τα τρεξίματα, δεν σημαίνει ότι πάω συντηρητικά. Δεν ξέρω, εμένα η αίσθησή μου είναι ότι αυτό το μάτσο Λουτσέσκου θα το παίξει στα κόκκινα, θα το παίξει με φουλ. Όπως από την άλλη πλευρά, ψηφίζω 100% Καζατζόγλου ό,τι αφορά την επιλογή του Λιβάη στην κορυφή. Παρότι έχει βάλει 528 γκολ ο Πόνσε στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές. Προσπαθώ να καταλάβω, και επειδή είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας και θα το πάμε αγαπημένοι μέχρι την Παρασκευή που θα βγουν τα μαχαίρια, αν ο Πινέδα ή αν ο Λιβάη Γκαρσία είναι μεγάλη ποδοσφαιρική αγάπη, η μεγαλύτερη μάλλον, για να το θέσω έτσι, του Σταύρου. Κοίτα, συμπο, και λόγω στοιχείων μου ταιριάζει πιο πολύ ο Λιβάη. Ήταν ένα ταυραντισμένο παιδί, έτσι δυνατό, ψηλό, ωραίο. Ο Πινέδα είναι καψούρικα αυτό, δεν είναι. Είναι άλλη ιστορία. Αλλά ο Λιβάη, όταν το βλέπει να κατεβάζει την μπάλα, κάποια στιγμή σε προκαλεί να δεις το κατέβασμα που κάνει σε μια παλιά του Μάνταλου και η μπάλα περνάει δίπλα από το δοκάρι. Και εκεί πιστεύω ότι όταν θα το δει και ο φίλος μας, πώς τον είπε, ο Κετζιόρα, που θα το σταματήσει, εκεί θα έχει λίγο ένα άγχος. Πιάσε κι άλλο τον Κετζιόρα στο στόμα σου και σε βλέπω σε καμιά στατική φάση να ψάχνεις τον Κετζιόρα, Σταύρο μου. Ο Κετζιόρα έχει βάλει κανένα γκολ τόσο χρόνια που είναι στην Ελλάδα στην δική φάση. Όσο τον μιλάς μπορεί και να βάλει. Α, όσο τον μιλάς, οκ. Κετζιόρα έχει βάλει. Λοιπόν, σε άλλα ενδιαφέροντα είδαμε και Ljubicic. Είδαμε Ljubicic να έχει αυτά τα οποία θυμόμασταν για τις καλοκαιρινές επαφές του, δηλαδή εξαιρετικό στην επαφή με την μπάλα, πολύ καλή διαγώνια κίνηση το έκανε σε δύο περιπτώσεις. Η ΑΕΚ χωρίς να φορτσάρει, και αυτό είναι το εντυπωσιακό, χωρίς να φορτσάρει έβαλε 4 γκολ, θα μπορούσε να βάλει πολλά περισσότερα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, για το ότι βλέπεις μια ομάδα η οποία πλέον αρχίζει και βγάζει τελείως ασθένειες του πρόσφατου παρελθόντος που τις τύχησαν σε παιχνίδια με μικρομεσαίες ομάδες, αν και ο Αστέρας μόνο μικρομεσαία δεν είναι. Μου έκανε εντύπωση, να σας πω αρνητική, πάρα πολύ γκρίνια των παιχτών του Αστέρα Τρίπολης, έως τα όρια του κουραστικού δηλαδή. Πολύ ξύλο, πολύ γκρίνια, ο Καλτσάς, ο Μπαρτόλο, δεν το κατάλαβα τώρα γιατί, για ποιο λόγο υπήρχε όλη αυτή η ένταση σε ένα μάτς που ήταν ήδη στο 3-0, δεν κατάλαβα γιατί γίνονταν όλα αυτά. Ωραίο τελείωμα, ωραίο τελείωμα ο Μυριτέλο, να πω εγώ, που δείχνει το παιδί ότι μπορεί να είναι και για πιο ψηλά στη Λίγκα. Πιθανόν. Δεν το είδα κάτι τρομερό, να σου πω την αλήθεια. Εμένα μου αρέσουν πιο πολύ οι τρεις μεσοεπιθετικοί του Αστέρα Τρίπολης. Ο Καλτσάς κάνει τρομερή χρονιά. Καλτσάς κάνει τρομερή χρονιά. Απλά και το Μυριτέλο λέει ότι έχει πολύ καλά τελειώματα το παιδί. Έχω την αίσθηση πως υπάρχει μια φάση που δεν την έχω δει βέβαια πολύ καλά, ότι υπάρχει ένα φάουλ στο ξεκίνημα εκεί στην διεκδίκηση που έκανε με τον Γκάλεντ για να πάρει χώρο. Εκεί στο σημείο που ήταν χρονικά δεν υπήρχε και συνέχεια. Έτσι κι αλλιώς ήταν ένα καλό τεστ για την ΑΕΚ που έπαιξε χωρίς χαφ, αμυντικό χαφ. Σας θυμίζω ότι έπαιξε με Πινέδα Μάνταλο χτες. Αυτό της έδωσε πάρα πολύ αέρα στη δημιουργία του παιχνιδιού. Ήταν αυτό που κέρδισε η ΑΕΚ. Και το καλό για εκείνη είναι ότι δεν έχασε τίποτα στην αμυντική ισορροπία που μπορούσε να έχει, γιατί όλο αυτό πήγε πάρα πολύ καλά. Πολύ καλό νέο, επαναλαμβάνω, η αφύπνιση του Ελίασον, που μετά από καιρό δεφορμαρίσματος πήγε πάρα πολύ καλά. Έκπληξη με θετικό πρόσημο στο φινάλι η επαναχρησιμοποίηση του Ραντόνια στο δεξί άκρο της άμυνας. Για μένα από όλους αυτούς, αν υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να βάλει πολύ ισχυρό δίλημα στον Αλμέιδα για την εντεκάδα, κατά την κρίση μου είναι ο Μίτογλου. Είναι ένα στόπερ φοβερού επίπεδου, πάρα πολύ ψηλού επίπεδου, που αδικείται εντός εισαγωγικών από την παρουσία των Βίντα και Μουκουντή στο κέντρο της άμυνας ΣΑΕΚ. Είναι παίκτης ο οποίος ανά πάση στιγμή όποτε παίζει είναι εκεί για να δίνει λύσεις, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό γιατί καμία ομάδα δεν μπορεί να βγάλει με δύο κεντρικούς αμυντικούς, όσο υψηλό επίπεδο και να είναι, τη σεζόν της. Οπότε είναι πολύ καλό για τον Αλμέιδα να έχει ένα παιδί στο επίπεδο που περιγράφεις. Όντως ο Μίτογλου έχει κάνει
Όσες φορές κλήθηκε να παίξει, έχει κάνει καλά παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά εγώ λέω να κρατήσουμε λίγο, Σταύρο, κάποια πραγματάκια σε ό,τι αφορά την άμυνα της ΑΕΚ για την Κυριακή. Να τα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Γιατί ούτε ο Σιντιμπέ έχει δείξει ότι δεξιά είναι η σιγουριά, ούτε ο Ρώτα πολύ περισσότερο, γιατί το παιδί, για να μιλήσουμε σοβαρά, δεν είναι αριστερός μπακ. Οπότε λίγο να το αφήσουμε, να δούμε την εβδομάδα πώς θα τρέξει. Αναμφίβολα, είπα μια εκτίμηση και τι θα επέλεγα εγώ. Ξεκινώντας από τη Δευτέρα, φτάνοντας προς το τέλος της εβδομάδας, θα έχουμε και δείγματα από τις προπονήσεις και θα μπορούμε να πούμε πολλά περισσότερα πράγματα για το τι ετοιμάζει ο Αλμέιδα. Ο Πίλιος πάει πάρα πολύ καλά, είναι πολύ δυνατό παιδί, όμως ακριβώς επειδή, για να ανέβει και λίγο η φίλη μου τώρα που θα γυρίζει στη Θεσσαλονίκη, έχει πολύ μεγάλη δύναμη πυρώσει ο ΠΑΟΚ στη μεσοεπιθετική του γραμμή. Η τριάδα των μεσοεπιθετικών, όποιος και αν χρησιμοποιήσει, είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Εντάξει, Σταύρο, και τυχαία δεν είναι χρειάζεται... πρώτος ο ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω δηλαδή ότι του κάτσε η Κέντα και ανέβηκε κορυφή έτσι από μόνος του. Φτάνει, ρε Λένη, είπαμε να σου πούμε μια καλή κουβέντα. Όχι, απλά στο λέω έτσι, γιατί λες, άντε, ας πω μια καλή κουβέντα. Είπαμε, δεν με το κάνεις τώρα, μην με φτάνεις τα όρια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο, κύριε Σταύρο. Έχεις μπροστά σου όλη την εβδομάδα. Όλη την εβδομάδα έχεις. Όπως λέει Βασίλη και Σταύρο, ένας φίλος εδώ για τον Κετζιόρα, κάποιος είχε πει και για τον Μουρκ πριν το Καραϊσκάκι και θυμίζω τη ματσάρα που είχε κάνει ο Αυστριακός. Στην τεσσάρα του ΠΑΟΚ. Από τα ποιος Μουρκ, ποιος Κετζιόρα θα πάμε τώρα, να ξέρεις. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καζαντζόγλου, να είστε καλά. Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στον Κωνσταντίνο Τσίψη, ο οποίος είχε πάρει αυτή την κολάρα για κάδρο του Μωρόν, την είχε κρεμάσει στο σαλόνι, περίμενε να τελειώσει σε μνή τελετή και ήρθε ο Άλεξιτς και του χάλασε τη σούπα. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Ο ημιτασιόν Ουρουγουανός που είχες πει εδώ στον αέρα, σε περίμενε στη γωνία. Εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, αυτά συμβαίνουν. Και δεν έχει... δεν έκανε και κάτι κακό ο Γκαρσία, μια χαρά, και ούτε άτυχος ήταν ο Άρης, γιατί διαβάζω και ακούω για ατυχία. Έτσι όπως έστρωσε, κοιμήθηκε ο Άρης, πάλι δεν έβαλε δεύτερο γκολ, πάλι δεν πρόσεξε στο τέλος. Εγώ μόλις είδα τα λεπτά των καθυστερήσεων ανησύχησα λίγο και δεν είδα τους παίκτες να ανησυχούν το ίδιο. Σίγουρα βέβαια η δήλωση ότι έπρεπε να κερδίσουμε του Γκαρσία είναι λίγο τύπου... σαν τον δάσκαλό του μάλλον έχει επηρεαστεί και κάνει και εκείνος τέτοιες δηλώσεις, και ας μην είναι τόσο αγαπημένοι τα τελευταία χρόνια, δεν πειράζει. Λίγο ψευδοροφή, μην πέσει να έχουμε το νου μας. Έχει πάρει από το δάσκαλό του, έχει πάρει μαθήματα για τις δηλώσεις. Ο Άρης πέταξε 2 βαθμούς, αυτό είναι δεδομένο. Αρχίζει μια εβδομάδα γεμάτη από προπονήσεις και όχι από αγώνες, και αυτό είναι ένα ευτύχημα για την ομάδα του Μάτιου, γιατί είναι μια εβδομάδα η αξία της οποίας θα φανεί στην επόμενη, που ο Άρης θα παίξει τον ημιτελικό. Το πρώτο ημιτελικό. Θα φανεί, γιατί έχει να διαχειριστεί τον παράγοντα κούραση, έχει να διαχειριστεί τον παράγοντα κάρτες για το rotation του, έχει να μπολιάσει τον Μπένετ που είναι η τελευταία χρονικά μεταγραφή του Άρη, και υπάρχει ένα ερωτηματικό για το σε τι κατάσταση βρίσκεται ο παίκτης, πόσο εύκολα θα ενσωματωθεί. Στο Περιστέρι θα δούμε τον Άρη Β' ξανά, όπως είχαμε δει στο Αγρίνιο. Στον ΠΑΣ. Στον ΠΑΣ, συγγνώμη, στο Περιστέρι είπα, βιάστηκα. Ναι. Πήγα μια εβδομάδα μετά, ναι, στα Γιάννενα. Εγώ εικάζω ότι θα δούμε πάλι τον Άρη Β'. Τον Άρη Β', λογικό. Έχει πολλές αλλαγές. Εντάξει, η μια εβδομάδα ξεκούρασης, παύλα προπονήσεων, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, σίγουρα δεν θα δώσει τόσο βαθύ rotation, θα δούμε δηλαδή και κάποια βασικά γρανάζια, γιατί ο Άρης κινδυνεύει, αν συνεχίσει αυτό το εκτεταμένο rotation σε κάποια παιχνίδια, να χάσει και ρυθμό, όπως και έχασε ρυθμό στις ΣΕΡΕΣ, είχε πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό expected goals, είχε λίγη παραγωγή φάσεων, και σε ένα παιχνίδι που φάνηκε να το ελέγχει απόλυτα. Αυτά πρέπει να τα προσέξει ο Άρης. Πώς λέει η χαρακτηριστική ρίση, αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα καθαρίζει από την αρχή. Έτσι έπρεπε να κάνει ο Άρης, δεν το έκανε. Αν είσαι μωρόν πάντως ένα, και έχεις βάλει τέτοιο γκολ, ένα εξώδικο συμπαίκτες το στέλνεις, Δεν φταίει μόνο. Τρομερό γκολ. Την κολάρα έβαλε. Τρομερό. Την κολάρα έβαλε. Και ο ίδιος πέρα από τον γκολ έχει πτωτική πορεία. Δεν το ρίχνω εγώ στους συμπαίκτες του, και δεν είναι λάθος μόνο της άμυνας, είναι λάθος η νοοτροπία κυρίως. Είναι λάθος
του μετάλλητη. Και εγώ αυτό κατάλαβα στο τέλος. Δηλαδή έβλεπα έναν Άρη στα τελευταία λεπτά που πίστεψε ότι τελείωσε το μάτς, Κωνσταντίνο, ότι... Το κάνει αυτό πολλές φορές, άλλες φορές δεν το έχει πληρώσει. Και εκεί λέω ότι δεν είναι άτυχος ο Άρης, σε άλλα μάτς μπορεί να είναι τυχερός που δεν το πλήρωσε. Είναι άτυχος γιατί ξεκίνησε στραβά το καλοκαίρι του και την προετοιμασία του. Εγώ θα το λέω και θα το ξαναλέω ότι ο καθρέφτης του από άνοιξη και έπειτα είναι όσα έκανε στο καλοκαίρι. Οπότε ο Άρης πήγε με αυτό το πάμε και όπου βγει, που και άλλες ομάδες το έκαναν και ακόμη δεν το έχουν πληρώσει, θα πω εγώ, θα βάλω ένα αστερίσκο. Ο Άρης πληρώνει όμως και το πληρώνει σε κάθε αγωνιστική που για λίγο χάνει τον προσανατολισμό του. Το παιχνίδι του Κυπέλλου είναι σίγουρα στο κεντρικό πλάνο και εκεί θα δούμε τους βασικούς, τα δύο παιχνίδια με τον Πανετολικό. Άκουγα πριν για τον Ολυμπιακό που λέγατε για, για την ανισορροπία κλπ. Εντάξει, μην αγχώνεστε, του χρόνου που δεν θα έχει Ευρώπη θα έχει όλο τον χρόνο να σχεδιάσει. Καλώς τα παιδιά. Ωραία, ωραία. Επίλογος φαρμάκι. Βιάζεσαι. Και επίσης, Βασίλη, σκέφτηκα πάρα πολύ αν θα βγω σήμερα, γιατί πριν το διάλειμμα των 11 ανέφερες για Λούκα Μόντριτς και ήμουν έτοιμος δηλαδή να το κλείσω. Δηλαδή, σου έχω μια εκτίμηση ποδοσφαιρική. Σήμερα για λίγο την έχασες. Για Λούκα Μόντριτς. Για Λούκα Μόντριτς. Συλλάβετε τον κύριο, παιδιά. Να τον συλλάβουν τώρα όμως. Εξώδικο. Τώρα. Να τον συλλάβουν τώρα χωρίς εξώδικο. Κατευθείαν. Κατευθείαν μέσα. Κατευθείαν. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θυμίζω ότι η εκπομπή μας είναι χορηγία του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ένα λάθος έχει κάνει ο Λούκα Μόντριτς αυτήν την τεράστια καριέρα του Ελένη, την επιλογή της ομάδας που πήγε. Να έχει κάνει άλλο λάθος στη ζωή του. Ούτε σε αυτό θα συμφωνήσω. Ούτε με τον Κωνσταντίνο, ούτε με σένα, λοιπόν. Λοιπόν, πάμε στο Χρήστο και επιστρέφουμε με Αλέξη Πυρόπουλο. Εδώ είμαι θα στη μεγάλη παρέα του Λίμπερο 107,4 SDNA σε θέση Λίμπερο. Ελένη Βούντου, Βασίλης Βέργης στα μικρόφωνα σε μια εκπομπή που είναι χορηγία του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ελένη, ξέρεις τι, τσαντίζομαι που δεν έχουμε μάτς μεσοβδόμαδα, ότι είχαμε συνηθίσει, έρχονται βέβαια τα επόμενα που θα γίνεται πανικός. Αλλά δηλαδή, το θέλει, δηλαδή, μου άρεσε ρε παιδί μου. Συγγνώμη Βασίλη, να μην πάρουμε μία ανάσα που έρχεται ένα δεκαήμερο, ειδικά στα του ΠΑΟΚ, με τέσσερα ντέρμπι. Να μην πάρουμε τέσσερα ντέρμπι, δηλαδή από την Κυριακή και μετά. Πάμε με τέσσερα ντέρμπι. Να μην ξεκουραστούμε λίγο εμείς, να πάρουμε μια ανάσα. Να ξεκουραστείτε. Απλά ξέρεις τι σκέφτομαι, ότι θα χρειαστούμε μια εβδομάδα για να ξαναπάρουμε τις απόλυτα εύστοχες προβλέψεις του Αλέξη Πυρόπουλου και να οικονομήσουμε. Διότι τι είπε ο Αλέξης για το Παναθηναϊκός Ολυμπιακό, σχιά σου. Σας το έδωσε στο πιάτο. Ξανά. Άσοχη νομίζω. Άσοχη. Δηλαδή, θα μας θυμίσει ο ίδιος. Αν πρέπει να μιλήσω λεπτομερώς, άσοχη είχε πει. Αλλά θα μας το λύσει ο ίδιος. Καλημέρα, Αλέξη. Καλή εβδομάδα, κυρία. Καλή εβδομάδα. Καταλαβαίνω, Ελένη, ότι παρεκκλίνεις λίγο από τη γραμμή μάτς με μάτς και πήγες στα τέσσερα μάτς μαζεμένα. Όχι, είπα ότι. Είπα, Αλέξη, ότι θέλω να χαρούμε λίγο αυτή την εβδομάδα που δεν έχουμε μεσοβδόμαδα μάτς, γιατί μετά πάει non-stop, σέρι. Τέσσερα μάτς στη σειρά. Ένα-ένα. Για την ώρα φτιάχνω την πρίκα μου. Χτίζω τα σπίτια που μου προσφέρεις απλόχερα. Σωστή. Καλή εβδομάδα, καλώς σας βρήκα σήμερα. Σκεφτόμουν χθες ότι ο Παναθηναϊκός φέτος στον Ολυμπιακό τον κέρδισε στα δικαστήρια. Τον κέρδισε στα πέναλτι, τον κέρδισε στο γήπεδο. Τώρα μένει να τον κερδίσει και στο ΚΑΣ, γιατί είναι μεν αυτή η εβδομάδα δεν έχει αγώνες. Είναι όμως η εβδομάδα της εκδίκασης, της προσφυγής του Ολυμπιακού στο Ευρωπαϊκό Διοικητικό Δικαστήριο. Το μόνο που μένει είναι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό και εκεί. Νομίζω ότι μετά και το Περιστέρι χθες επιβεβαιώθηκε, αν υπήρχε κάποια έτσι αμφιβολία, αυτό που θα έλεγα η επιστροφή του Παναθηναϊκού στα λογικά και με βάση το προηγούμενο δείγμα είδαμε ότι ο προπονητής έλαβε υπόψη του πως το καλύτερο δείγμα center back που μπορεί να έχει αυτό τον καιρό είναι αυτή που είναι, γιατί και ο Βίλιαν Αράου. Με βάση το πρώτερο δείγμα στο Περιστέρι σεβάστηκε ότι δεν βγαίνει από την ομάδα σήμερα έτσι όπως είναι τα πράγματα, ούτε ο Παλάσιος, ούτε ο Μπερνάρ, ούτε ο Τσέριν, ούτε ο Μπακασέτας. Και από τη στιγμή που δεν έχεις κι άλλο σεντερφόρ, παίζει ο σεντερφόρ, όχι τον βγάζουμε όπως στην Τούμπα στο ημίχρονο σε μια κατάσταση πανικού.
γιατί ο σέντερφορ, ακόμα και αν φαίνεται πως δεν κάνει τίποτα, είναι ένα σέντερφορ της μιας επαφής με στην περιοχή και αργά ή γρήγορα αυτή την επαφή θα την χρειαστείς, όπως και συνέβη χθες στο δεύτερο ημίχρονο. Προφανέστατα δεν έχει ο Γερεμέιεφ το εύρος παιχνιδιού του Ιωαννίδη, αλλά από τη στιγμή που αυτόν έχεις, αυτόν βάζεις και δεν τον βγάζεις, επειδή ξέρω εγώ, χάνεις ένα μηδέν όπως συνέβαινε στον αγώνα στην Τούμπα. Για τα του Ολυμπιακού τώρα δεν είναι λίγο κουραστικό να λέμε συνέχεια τα ίδια, όσο διαφορά στο team building ας πούμε και το πώς χτίζεται μια ομάδα. Νομίζω πως το ποδόσφαιρο θα τους κάνει προφορική μήνυση, λέει και ο Αλέξης. Φυσικά όταν πηγαίνω φέρνεις ποδοσφαιριστές, κάποιοι θα είναι καλοί. Με ένα χαρτί μου άρεσε πάρα πολύ ο αριστερός στόπερ, ο Νταβίτ Κάρμο. Αυτό λέγαμε. Είδα κλάση, είδα προσωπικότητα, είδα αριστερό πόδι. Δανεικός. Για 4 μήνες θέλω να πω. Όχι μόνο δανεικός, με μια οψιόν που ξεπερνάει τα 15 εκατομμύρια ευρώ, πόσο είναι. Ναι. Αν δούμε λίγο το παιχνίδι, θα δούμε ότι και τα δύο γκολ του Παναθηναϊκού ξεκινάνε από μια άμεση προωθητική πάσα του Ρουμπέν Πέρεθ. Ο Ολυμπιακός χθες, έτσι όπως είχε στηθεί στο παιχνίδι, έκανε το ίδιο λάθος που έκανε και ο Ατρόμητος την Τετάρτη. Ουσιαστικά να αφήσει χωρίς πραγματική ενόχληση τον Ρουμπέν Πέρεθ στο 6. Δεν του βγαίνει και το παιχνίδι, γιατί με τους δύο μπροστά, τον Φράν Ναβάρο και τον Αλεξανδρόπουλο, αυτοί προσπαθούσαν να πιέσουν τους center back. Οι δύο κεντρικοί, ο Χέσε και ο Τσικίνιο, προσπαθούσαν να ματσάρουν τα οκτάρια, το Τζέρινγκ και το Πακασέτο, οπότε μοιραία θα έλεγα. Ο Ρουμπέν Πέρεθ έμενε χωρίς ιδιαίτερη ενόχληση. Αν δει κανείς λίγο προσεκτικά το παιχνίδι, ο πρώτος που νοιάστηκε να κλείσει το Ρουμπέν Πέρεθ στενά, να του κάνει τη ζωή λίγο δύσκολη, ήταν ο Μασούρας, όταν κατόπιν εορτής μετά το 2-0 πήγε και έπαιξε δεύτερος center forward. Να παρατηρήσω κάτι ακόμα σε αυτό που σωστά λες, ότι του είχε, πιστεύω με εντολή του Τερίμ, είχε βυθιστεί μερικά μέτρα πιο πίσω ο Ρουμπέν, ακριβώς για να ελέγχει όλο αυτό τον μπλόκο που έστεινε ο Ολυμπιακός και να μπορεί να δημιουργεί ασφάλεια στους παίκτες του Παναθηναϊκού στον τρόπο που γύριζαν την μπάλα, για να ξεφύγουν από το pressing. Νομίζω ότι ήταν μια απόλυτα λελογισμένη σκέψη του προπονητή που επιβεβαιώθηκε, γιατί ο Πέρεθ αυτά έχει στρατηγικό μυαλό. Ναι, σίγουρα. Και μπορεί να το κάνει και από μόνος του αυτό. Θέλω να πω, αν δεις το 1-0, η πάσα με την οποία ξεδιπλώνεται η επίθεση του Παναθηναϊκού, ο πλησιέστερος αντίπαλος, ο Ρουμπέν Πέρεθ, είναι 10 μέτρα μακριά. Οπότε την έχουμε δει άπειρες φορές αυτή την πάσα στα 3 χρόνια Πέρεθ στον Παναθηναϊκό. Άπειρες. Σωστά. Πολύ σωστά. Και από εκεί και πέρα το δεύτερο που έπαιξε μεγάλο ρόλο ήταν ότι ενώ ο προπονητής του Ολυμπιακού πράγματι έλεγε υπόψη του το πώς θα ματσάρει στη δική του αριστερή πλευρά, την δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού, και γι' αυτό ξανά έπαιξε όπως και στο κύπελο ο Ρίτσαρντς μπροστά από τον Ορτέγα. Εκεί έβγαινε, εκεί ο Ολυμπιακός και οι δύο ποδοσφαιριστές έβγαινε σαν εξτρά παίκτη, σαν τρίτος παίκτη, εκτός από τον Κότσιρα και τον Παλάσιος, ο Μπακασέτας, και έκανε τη διαφορά. Και την αριθμητική διαφορά, αλλά και την ποιοτική διαφορά, γιατί είδαμε ότι και στο 1-0 κάνει την πάσα κλειδί και στο 2-0 κάνει την ασίστ. Για τον Μπακασέτα, θυμάμαι που είχαμε συζητήσει και είχα αναφέρει ότι δεν χρειάζεται να αποδείξει, ούτε καν να δείξει κάτι. Είναι φανερό ότι παίζει το καλύτερο, είναι στη φάση που παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο της ζωής του, στα ωραιότερα χρόνια της διαδρομής του στο επάγγελμα αυτό. Και ήταν αυτός ο εξτρά παίκτης που δεν μπορούσε να τον κλείσει κανείς χαφ του Ολυμπιακού, διότι τραβιόταν αρκετά πλάγια και δημιουργούσε μια υπεραριθμία εκεί. Και απ' την άλλη, είχε σαν Ολυμπιακό που τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο αισθανόταν ότι μέχρι αυτή την ώρα, 12 η ώρα το μεσημέρι της επόμενης μέρας να έπαιζαν, γκολ ποτέ. Αλλά το λέμε ποτέ. Δηλαδή η μοναδική πραγματική ενόχληση που είχε ο Παναθηναϊκός από ολόκληρη την front line του Ολυμπιακού ήταν ο απίστευτος αλλά ένας Μασούρας. Αυτός ήταν μια γραμμή μόνος του, αλλά ένας όμως. Σκέψου, Βασίλειο και Ελένη, ότι ο Ντραγκόφσκι την πρώτη επέμβασή του στο παιχνίδι θα την κάνει στις καθυστερήσεις πρώτου ημιχρόνου, και είναι και αρκετά εύκολο. Μετά φυσιολογικό είναι, όταν δεν έχεις δημιουργήσει τίποτα επιθετικά, όταν ήδη χάνεις ένα 0, δεν είναι καν ρίσκο, είναι μονόδρομος να φέρεις και τον Ντανιέλ Κοντέμιση και τον Φορτούνι και τον Ελκάμπι. Το έκανε ο Κάρλος Καρβαλιάλ, πήγε σε αυτό το καθαρό 4-4-2 δεύτερο ημιχρόνου. Κάτι έβγαλε, αλλά αυτό ό,τι έβγαλε ήταν μετά το 2-0. Και πρώτον, και δεύτερον, και αυτά που έβγαλε
δεν μπόρεσε να τα αξιοποιήσει. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που βάζει ένα γκολ ανά 7,5 τελειώματα. Είναι λίγο αυτό. Γι' αυτό είπε και ο προπονητής για έλλειψη αποτελεσματικότητας. Οπότε, ναι, φυσιολογικά όχι απλώς στήθηκε. Φυσιολογικά δεν μπόρεσε καν να μειώσει το σκορ, έστω να αντί να ηγηθεί με 2-0, να ηγηθεί με 2-1. Πάνω κάτω νομίζω ότι αυτή ήταν η ιστορία και η εικόνα του αγώνα χθες στην Λεωφόρο. Μου έκανε εντύπωση ο Μπερνάρ, που είπε ευθέως με το παιχνίδι ότι περίμενα τόσο καιρό, μάλλον δεν ασχολήθηκε κανείς μαζί μου, οπότε έπρεπε και εγώ να δω τι θα κάνω. Και ανακοίνωσε ουσιαστικά ότι θα είναι εδώ ως το Μάιο. Σουηδία γίναμε, ρε φίλε, Σουηδία. Πάντως ναι, πολλά τα λεφτά, να μην βγει και αυτός παλιόπαιδο σαν τον Πρινιόλι. Και τον στείλουν με τίποτα, γιατί αυτός είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, όσο καιρό είναι στην Ελλάδα, όχι δεν έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα. Η εικόνα που υπάρχει για αυτόν στον κύκλο της ομάδας, όπου μαθαίνονται τα πάντα, είναι ότι είναι ένα παιδί που κάθε μαμά τον ονειρεύεται για την κόρη της, ας πούμε. Είναι σπίτι δουλειά σπίτι, δεν έχει δώσει το παραμικρό δικαίωμα. Και επίσης είμαι βέβαιος ότι αν και φευγάτος, μέχρι το τελευταίο λεπτό του τελευταίου αγώνα, θα παίζει για τον Παναθηναϊκό για θάνατο. Το έδειξε και χθες. Το έδειξε και χθες. Θα δώσει ό,τι έχει και δεν έχει. Ελπίζω να μην κάνει καμία τρέλα ο Παναθηναϊκός, επειδή φεύγει να τον περιθωριοποιήσει ή ό,τι άλλο. Όχι, δεν νομίζω ότι θα συμβεί. Θα είναι κίνηση χωρίς λογική από πλευρά. Δεν νομίζω, παιδιά, ότι θα συμβεί αυτό. Είναι η διαφορά του Μπερνάρ με τον Πρινιόλι είναι ότι ο Μπερνάρ θα πάει στη Βραζιλία. Και ποιος, κατάλαβε. Ενώ ο Μπρινιόλι δύσκολο να περάσει ακόμα και το, πώς το λένε, ακόμα και το Ρίο Αντίριο. Δύσκολο το βλέπω. Α, μάλιστα. Άρα μέχρι Παναχαϊκή, Πανετολικό όχι. Μέχρι Παναχαϊκή εκεί. Εκεί το πολύ πολύ. Λοιπόν, Αλέξη, για το Περιστέρι. Από εκεί τι κρατάς? Η αλήθεια είναι ότι λόγω της χρονικής σύμπτωσης δεν μπορώ να έχω τόσο περιστατωμένη εικόνα. Κατάλαβα ότι φυσικά αν είχε μπει μέσα ένα από τα δύο δοκάρια, πιθανόν να πηγαίναμε πάλι στο γνωστό μοτίβο των τεσσάρων γκολ, αλλά φυσικά δεν μπορεί να συμβαίνει σε κάθε παιχνίδι αυτό. Υπάρχει το δοκάρι και έξω, όπως υπήρξε στην περίπτωση του Τάισον. Υπήρξε το δοκάρι του Μπράντον και μετά το σουτ του Σάστρε, άρε Σάστρε, πάνω που είπα μια καλή κουβέντα για σένα, ψηλά. Οπότε φυσιολογικά πήρε μια άλλη μορφή το παιχνίδι. Ξαναλέω, δεν έχω εμπεριστατωμένη γνώμη για τον αγώνα. Εκείνο που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν το πόσο γρήγορα έκαναν κοντά το κόρνερ ο Κωνσταντέλιας με τον Τάισον στο 89, και όταν έδειξε η κάμερα του offside την εικόνα στο replay, έβλεπες μια φουρτούνα μέσα στην αντίπαλη περιοχή, γιατί δεν είχαν προλάβει να οργανωθούν, και μέσα στη φουρτούνα ξεπετάχθηκε το πόδι του Σουβάμπ για να δώσει την λύση. Μετά είδαμε πάλι ένα Κωνσταντέλια. Μία Κωνσταντελιά. Καλό είναι να το λέμε πια, ναι. Μία Κωνσταντελιά, παιδιά. Γιατί όλα αυτά που γίνονται, ναι, είναι καδράκια, τα οποία μπαίνουν και έχουν μια πινακοθήκη. Εγώ λέω ότι πιθανόν και άλλος ποδοσφαιριστής να το βάζει αυτό το γκολ, αλλά πιθανόν άλλος ποδοσφαιριστής δεν θα το έκανε να φαίνεται τόσο εύκολο. Ρε φίλε, δεν μπορεί να είναι τόσο εύκολο. Εγώ λέω ότι 9 στους 10 Έλληνες ποδοσφαιριστές θα κάναν κοντρόλ εκείνη την ώρα και δεν θα πλάσανε κατευθείαν. Ναι, αλλά όπως θα λέγει και ο μικρός, χίλια τέτοια σούντρα, Ελένη, κάνουμε κάθε μέρα στην προπόνηση. Ναι, ακριβώς, με μια απλή φυσικότητα, μια απλότητα ότι συμβαίνουν αυτά. Ναι, λες και είναι, πάρα πολύ εύκολο. Αυτό μου. Τώρα δεν γνωρίζω ακριβώς, δεν μπορώ να πω ποιοι ήταν καλοί, ποιοι δεν ήταν, γιατί ο ΠΑΟΚ ζορίστηκε και όλα αυτά, αλλά είμαι σίγουρος ότι στο ποδόσφαιρο θα ζοριστείς κιόλας. Δεν μπορεί όλα τα παιχνίδια να πηγαίνουν στο 4-0 και στο 5-0. Αλέξη, μας έχει κάνει κακή εντύπωση, εμάς τουλάχιστον, δεν ξέρω εσένα, αυτή η απότομη αλλαγή εικόνας του, η βίαιη αλλαγή εικόνας στον Ατρόμητο από τον Ήλιτς, μια ομάδα η οποία προσπαθούσε να παίξει ποδόσφαιρο και μέχρι το 5-0 με την ΑΕΚ έπαιζε ποδόσφαιρο και είχε και αποτελέσματα, και ξαφνικά εμφανίζεται κόντρα στον Παναθηναϊκό και κόντρα στον ΠΑΟΚ να έχει μια απολύτως αντιποδοσφαιρική λογική με Πούλμαν, την οποία και προσέγγιση, και, ναι, και τον τιμώρησε το ποδόσφαιρο και τις δύο φορές, και νομίζω ότι έχει αδικήσει την ομάδα του ο Ήλιτς. Ναι, και ήταν και μια σκληρή τιμωρία, να σκεφτούμε ότι από τον Παναθηναϊκό το κρίσιμο γκολ το δέχτηκε στο 90, πόσο ήταν. Σωστά, ναι, 95. Στο 95. Χθες πάλι στο 89. Νομίζω ότι
στην ερώτηση που έκανες, χωρίς να το καταλάβεις, έβαλες την απάντηση. Ίσως σου ρουφλίστηκαν επειδή έφαγαν πέντε. Και είπαν για να δούμε μήπως να το κάνουμε διαφορετικά. Αλλά το διαφορετικά, ναι, πάλι θα χάσεις. Εγώ είμαι πάντα υπέρ της άποψης. Χάσαμε παιχνίδι 5-0, αλλά κράξαμε τις αρχές σου. Γιατί με αυτές τις αρχές θα μπορείς να κερδίσεις πολλά άλλα παιχνίδια. Μία ήττα είναι μία ήττα. Είτε 5-0, είτε 1-0, 0 βαθμούς παίρνεις. Εκεί νομίζω λιγάκι ότι έστραψε την πηξίδα ο προπονητής, μαζί και με το γεγονός ότι ήταν μια σειρά πολύ απαιτητικών αγώνων κάθε 3-4 μέρες. Πολύ απαιτητικών αγώνων. Αγώνων στόχων για το κύπελο. Και είδαμε ουσιαστικά ότι έχει χάσει και το στόχο της εξάδας στο πρωτάθλημα ο Ατρόμητος, με ένα σχετικά περιορισμένο rotation, όλα αυτά μαζί, αλλά κυρίως νομίζω ότι τους πήραξε το μυαλό τα 5 γκολ από την ΑΕΚ και το είπαν για να δούμε το άλλο σύστημα, αλλά το άλλο σύστημα. Το άλλο μοτίβο, ναι. Δεν σε πάει, δε σε πάει ποτέ πουθενά. Και πλέον έγινε υπόθεση Λαμίας Αστέρα Τρίπολης. Και θέλω μια κουβέντα ακριβώς στο φινάλε. Παίζουν και την Κυριακή στη Λαμία. Ναι. Θέλω μια κουβέντα στο φινάλε. Πρώτον για την πιο όμορφη ποδοσφαιρική ιστορία που βλέπουμε φέτος με την υπογραφή του Λεωνίδα Βόκολου στο πρωτάθλημα. Και δεύτερον για το τι κατάφερε ο Όφη με την αντικατάσταση του προπονητή του. Αυτά τα δύο. Να τα πω εντάχει. Για την Λαμία είναι φανερό ότι από το καλοκαίρι είχε αναβαθμίσει το ρόστερ κάνοντας μια άλλου τύπου επένδυση ο ιδιοκτήτης της Λαμίας, γιατί είχε στο μυαλό του ότι έπρεπε να έχει μια καλή εικόνα η ομάδα για να βγει και δήμαρχος στις εκλογές του Οκτωβρίου. Δεν θα μπορούσε να βγει δήμαρχος. Παλιάνθρωπος, είσαι μεγάλος. Ναι, όχι, αυτό είναι το ένα φέρνει το άλλο. Για καλό του ποδοσφαίρου έχει. Έχει και τον Γιούρκα δίπλα τον γαμπρό. Του δώσε την κόρη του να τον συμβουλεύει. Ό,τι και να είναι, κάτι καλό θα του λέει ο Γιούρκας, κάτι επικοδομητικό. Θυμάμαι ότι στην πρώτη αγωνιστική του Αυγούστου παίξαν οι δύο δήμαρχοι. Βόλος, Λαμίας, του Πανθεσσαλικού. 2-2 είχε ισοφαρίσει ο Βόλος στο 90 κάτι. Παραλίγο να κερδίσει η Λαμία την πρώτη αγωνιστική του Βόλου μας. Και επειδή αυτός που επρόκειτο να γίνει δήμαρχος ο Πανουριάς δεν είναι τόσο παλιός στο ποδόσφαιρο σαν τον Αχιλέα, τον ρώτησε, του λέει Αχιλέα πώς μας είδες, και του είπα την πρώτη αγωνιστική ο Αχιλέας ότι φέτος δεν έχεις ανάγκη κανέναν, θα πας πάρα πολύ καλά. Και πράγματι πήγε πάρα πολύ καλά και τώρα διεκδικεί. Αν κερδίσει την Κυριακή τον Αστέρα Τρίπολης, πιθανότατα θα είναι αυτός που θα πάρει την έκτη θέση, γιατί τον έχει κερδίσει και στην Τρίπολη, που φύγει 4 βαθμούς και θα έχει και 5 βαθμούς. Για τον Όφη, πιστεύω ότι είναι μια ομάδα που χτίστηκε να παίζει 5-3-2 και να κλέβει. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι έχει 13 αντιπάλους στο πρωτάθλημα. Ναι, οι 4 είναι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, 5, αλλά πρέπει να παίξεις και με τους άλλους 8. Έτσι όπως ήταν χτισμένη αυτή η ομάδα, ήταν άντε να δούμε μήπως μπορούμε να κλέψουμε και μας κάτσει με τους μεγάλους, αλλά με τους μικρούς δεν μπορούσε να κερδίσει από την αρχή ποτέ κανέναν, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Αν δει κανείς σήμερα, ο Όφης στις 14 ομάδες της Super League είναι 14η στα γκολ που έχει βάλει. Άμα δεν βάζεις γκολ, μπαίνεις στην περιπέτεια. Και νομίζω ότι χθες ήταν και επισήμως η είσοδος του Όφη άλλη μια χρονιά στην περιπέτεια. Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Περιμένω πώς και πώς να έρθει η Παρασκευή για να ακούσω την πρόβλεψή σου, τη στοιχηματική βεβαίως, για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Να σε καλά. 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 Έχω μέρες, όπως έχουν μέρες ο Λουτσέσκου και ο Αλμέιδα να ετοιμάσουν το παιχνίδι ήρεμα. Εννοείται. Πόσες μέρες μπροστά. Έχω και εγώ πολλές μέρες μπροστά για να ετοιμάσω. Για να προετοιμαστείς, ακριβώς. Τα πλάνα σου, βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλέξη Πυρόπουλο. Κυρία μου, το έχουμε ξεχάσει. Την επικοινωνία μας με τον κόσμο. Βεβαίως και έχω ένα μήνυμα για σένα το οποίο έχω. Το έχω εδώ και πολλή ώρα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Κύριε Βέργη, για το άρθρο σας εναντίον του κυρίου Λουτσέσκου, είστε άθρος. Εναντίον του κυρίου Λουτσέσκου, μάλιστα. Το μισό. Για το άλλο μισό ήταν υπέρ του κυρίου Λουτσέσκου. Πάμε. Είστε άδικος και πιστεύω ότι μεροληπτείτε εναντίον του. Πρόσεξε. Μιλάμε για το άρθρο στο οποίο γράφω ότι ο Λουτσέσκου είναι προπονητάρα. Ότι έχει φτιάξει μια ομάδα που είναι υπέροχη να τη βλέπεις στο μάτι, αλλά ότι ο Λουτσέσκου κάθε φορά που κάνει δηλώσεις, 9-10 φορές, παράγει τοξικότητα. Λοιπόν, και είναι άδικος και μεροληπτό. Okay. Μιλάει γιατί αδικείται και αυτός και οι παίκτες του για τα όσα εξόφθαλμα γίνονται υπέρ των άλλων ομάδων. Και ο ΠΑΟΚ παίρνει σφυρίγματα, αλλά αυτό που γίνεται με το τρίο της Αθήνας δεν παλεύεται. Τι γίνεται με το τρίο της Αθήνας? Αυτό το πράγμα δηλαδή είναι, παιδιά, να σταματήσει κάποια στιγμή, γιατί έχει καταντήσει και ανέκδοτο στο τέλος το τρίο της Αθήνας. Την βία και την ένταση την πυροδοτούν οι τρεις της Αθήνας, γιατί πολύ απλά μπορούν να είστε δίκαιος όταν ασκείτε κριτική. Καλά κάνει. Να είμαι δίκαιος, εννοεί ο ακροατής μας, όταν του αρέσουν αυτά που λέω στα αυτιά του. Όταν δεν του αρέσουν,
Δεν είμαι δίκαιος. Επαναλαμβάνω, στο ίδιο άρθρο μέσα γράφω ότι ο Λουτσέσκου είναι προπονητάρα. Και το λέμε και από εδώ. Είναι προπονητάρα. Το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Το λέω πάρα πολλά χρόνια τώρα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λέω. Το έλεγα και όταν ο ΠΑΟΚ δεν πήγαινε να πάρει το πρωτάθλημα. Ο Λουτσέσκου είναι από τους καλύτερους προπονητές, όχι που έχει ο ΠΑΟΚ, που έχει το ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά ο Λουτσέσκου εκτός γραμμών αδικεί κατάφορα τον εαυτό του. Όταν πουλάει αδικηλίκη, γιατί αυτό πουλάει, και δεν έχει καμία σχέση ο ΠΑΟΚ, η δυναμική του ΠΑΟΚ στα κέντρα αποφάσεων πριν και τώρα. Για να ξέρουμε και τι μας γίνεται, γιατί δεν κατεβήκαμε από τον πλανήτη Άρη. Εγώ άρα λοιπόν να σταματήσει και λίγο. Συγγνώμη, Ελένη μου, επειδή απευθύνθηκε σε μένα στο παλικάρι και του απαντώ με τον απόλυτο σεβασμό. Εγώ δεν είμαι εδώ, παιδιά, για να χαϊδεύω τα φτάκια ούτε των ΠΑΟΚτζίδων, ούτε των Παναθηναϊκών, ούτε των Ολυμπιακών, ούτε των ΑΕΚτζίδων. Επίσης, ο ΠΑΟΚ έχει ξεφύγει εδώ και χρόνια από τη λογική. Αχ, η άτιμη Αθήνα που μας τρώει την ψυχή. Ο ΠΑΟΚ έχει φύγει από αυτό και μαγιά του που έχει φύγει. Συνέχισε, κυρία Μπούτου. Συμφωνούμε στο τελευταίο. Έχει φύγει ξεκάθαρο ο ΠΑΟΚ από αυτό. Πάντως να σου πω κάτι, Βασίλη. Χθες δεν θα μπορούσε να πουλήσει αυτό το αδικηλίκι, όπως το είπες και μου άρεσε πολύ σαν έκφραση. Χθες θα μπορούσε. Ήταν ένα timing στο οποίο το είχα προαναγγείλει ότι πρέπει να ανοίξουν τα γηπεδάκια και πρέπει και ο Λουτσέσκου και ο Αλαφούζος και ο Μελισανίδης και ο Μαρινάκης και ο Ματίας Αλμέιδα που κι αυτός έχει βάλει τις ποντούλες του για τη διαιτησία και όλοι οι καλοί αυτοί κύριοι και ο Τερίμ και οι υπόλοιποι πρέπει να χαμηλώσουν τους τόνους για να ανοίξουν τα γηπεδάκια. Για να ανοίξουν τα γήπεδα, πάντως χθες αν το μάτς καθόταν έσβηνε στο 0-0 για να το θέσω καλύτερα και είχαμε αυτό το ακυρωθέν τέρμα του ΟΣΔΟΕΦ, θα κάναμε σήμερα διαφορετική συζήτηση. Με πρώτη εμένα στο λέω, στο ξεκαθαρίζω, θέλω και να είμαι ειλικρινής απέναντι θα μου λέγες, σου. Τι θα μου έλεγες, δηλαδή, για βοήθαμε λίγο. Κοίταξε, υπήρχε περίπτωση έτσι όπως είναι σε αυτή τη συνθήκη, με αυτές τις διαφορές, άλλη ομάδα να μην το έπαιρνε, να μην είχε φυσικά αυτό το goal. Το ίδιο, να σου πω, τα ίδια δεν λέει ο Ολυμπιακός. Τα ίδια δεν είναι Ολυμπιακός, τα ίδια δεν είπε η στην ιστορία του Ελίασον στην Κηφισιά. Απλά προσπαθώ να βρω, Βασίλη, μία φάση, μισό λεπτά. Τα ίδια λένε όλες οι ομάδες. Εγώ θα σου πω στα του ΠΑΟΚ. Προσπαθώ να βρω μία φάση που υπάρχουν αμφιβολίες και αυτές τις αμφιβολίες έχει κάτσει τέλος πάντων η μπίλια και τις έχει πάρει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ευνοήθηκε ή πήρε μισό σφύριγμα σε μία αμφισβητούμενη φάση. Αυτό προσπαθώ να βρω. Okay. Θα το βρούμε αυτό. Θα το βρούμε αυτό, μην ανησυχείς για τίποτα, θα τα βρούμε. Αλλά για να κλείσουμε, γιατί έχουμε τον Τόλι Κωτιά χωρίς λόγο και αιτία να μας ακούει τόση ώρα, να επαναλάβω ότι όποιος θέλει να διαβάζει ή να ακούει αυτά που του αρέσουν, δεν θα γίνω αγαπημένο, δεν θα γίνω αγαπημένος του ποτέ. Ποτέ. Και εδώ θα είμαστε για να διαφωνούμε. Όχι για οπαδός του ΠΑΟΚ. Έτσι, γιατί το ίδιο γίνεται με οπαδούς του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού. Εδώ Παναθηναϊκοί μου λέγανε χθες, δεν λες τώρα για τον Τέριμ. Ότι ξέρεις, είναι ανάλογα τη βδομάδα πάει αυτό. Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Ναι, δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Δεν πειράζει. Υπάρχει πολλοί κόσμος που μπορεί να χαϊδέψει αυτιά και μάτια. Δεν θέλουμε να μας εμείς αυτούς. Συμφωνούμε πολύ. Πάμε στον Τόλι, γιατί έχουμε και Παναθηναϊκός Άρης. Καλημέρα. Πού είναι ο Τόλις, έφυγε, μας βαρέθηκε. Παιδιά, σας ακούω ευχάριστα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή εβδομάδα, Τόλι. Αφού έχετε ποδόσφαιρο, Δευτέρα δεν έχει τίποτα το μπάσκετ. Αφού έχει μπάσκετ, τι να κάνουμε έχει τώρα. Πώς δεν έχει, ρε φίλε. Τι έχει. Α, έτσι, τι έχει. Το απαξιώνεις εντελώς. Εγώ το απαξιώνω. Εγώ είμαι 17.30 από τα NBA. Το απαξιώνω εγώ κάηκα. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54-222, Τόλις Κοντζιάς λέγεται ο κύριος που ακούτε. Έτσι ακριβώς. Και βγήκε με αυτόν τον αέρα. Κάτσε ρε φίλε. Τι κάνετε? Είμαστε καλά και σε περιμένουμε στα επόμενα δύο παραγωγικά λεπτά που έχεις να μιλήσεις για μπάσκετ. Τέλεια. Παιδιά, έχουμε Παναθηναϊκός Άρης σήμερα, Σλούκας κανονικά. Χθες ο Παναθηναϊκός περίμενε να κάνει την πρώτη προπόνηση της χρονιάς με όλους τους παίκτες. Δεν υπό την έννοια του Παναπέτρου και ο Λεζόρ τέτοιαν εκτός λόγω ιός. Ίσως Λούκας είναι κανονικά για το σημερινό παιχνίδι με τον Άρη 5 και 4 και βεβαίως είναι κανονικά για το μεγάλο μάτς της Παρασκευής με την Φένερ. Ο Άρης έχει το πρόβλημα του Γκάλινατ, ο οποίος τραυματίστηκε και έχει τεθεί νοκάουτ. Επιστρέφει ο κύριος Μποχωρίδης. Ένα παιχνίδι βεβαίως το οποίο περισσότερο Παναθηναϊκός το βλέπει σαν προετοιμασία για το μάτς με την Φένερ. Ένας τελικός ή κάπως έτσι το παιχνίδι με την Φένερ. Το πρόγραμμα κλείνει
σήμερα της Αλφαένα. Δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός στο Κάουνας, Στόλη μου. Δεν ήταν καλός σε ένα ακόμα παιχνίδι που θα μπορούσε να τους φραγίσει το πλεονέκτημα έδρας και την έχασε την ευκαιρία. Κοίτα Βασίλη μου, τα έχω πει πολλές φορές ότι ο Παναθηναϊκός ήδη έχει κάνει μια μήνυ υπέρβαση. Okay. Δεν μπορεί να πάει να κερδίζει παντού. Σας τα εξήγησα και την προηγούμενη εβδομάδα ότι η Ζαλγκύρης με τον Τρινκέρι είχε 4-3 πριν από τον Παναθηναϊκό. Τώρα έχει 5-3. Παίζει κανονικό μπάσκετ. Παίζει σε ένα παιχνίδι το οποίο αν τσιμπηθεί λίγο είναι κατηφορικό. Είναι κατηφορικό, το ένιωσε η ΕΦΕΣ, έφαγε 26. Το ένιωσε η ΦΕΝΕΡ, έφαγε 23. Το ένιωσε και ο Παναθηναϊκός. Έφαγε 12. Ναι, μια ομάδα χωρίς ιδιαίτερο ταλέντο, αλλά κάποιες φορές το ταλέντο δεν χρειάζεται. Σε κάποιες μάλλον όχι δεν χρειάζεται, βρίσκεται η άκρη και χωρίς πολύ ταλέντο. Το Κέρι έχει φτιάξει καλά την ομάδα, βεβαίως δεν προλαβαίνει τη δεκάδα. Πρέπει να γίνουν θαύματα θαυμάτων για να προλάβει δεκάδα. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν ήταν καλός, ξέρετε, όταν κάποιος δεν είναι καλός και δεν είναι αποτελεσματικός και χάνει το παιχνίδι, πάντα ψάχνεις τους απόντες, ψάχνεις αυτούς που δεν έπαιζαν. Ο Παναθηναϊκός είναι εδώ που είναι, είναι πάρα πολύ ψηλά, είναι πάρα πολύ ψηλά. Πάμε μια να βάλουμε την κασίδα και να κλείσουμε με έναν προπονητή καινούριο, με ένα καράβι καινούριους παίχτες, με τον superstar να έρχεται αφότου. Ξεκίνησε η χρονιά ο κύριος Ναν, okay, και ένας δύσκολος παίχτης να τον βάλεις μέσα σε ένα σχήμα που πας να φτιάξεις. Ένας δύσκολος παίχτης που την έννοια ότι είναι ένα παιδί που θέλει πάρα πολλές μπάλες. Τρία χειρουργία, δεν μιλάω για τους τραυματίες κάθε τόσο και λιγάκι που τίθεται κάποιο σοβ, γιατί όλες οι ομάδες έχουν. Αλλά όλες οι ομάδες έχουν, είναι τέτοια διοργάνωση που δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Ναι, ναι, ναι. Πολύ επιβαρημένο το πρόγραμμα. Τρία χειρουργία. Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό που λες. Λοιπόν, πάντως ο Κωνσταντίνος Τσίψιος μου λέει ότι ήδη έχει ενημερώσει τον Καστρίτη να μπει με το μαχαίρι στα δόντια ο Άρης για να διαψεύσουν τον κύριο Κοτζιά. Εντάξει, είπα και τις προάλλες και είναι πραγματικότητα ότι ο Παναθηναϊκός δυσκολεύεται πιο πολύ στο ελληνικό πρωτάθλημα παρά σε κάποια μάτς στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή στα εντός Ευρωλίγκα, με την Αρμάνι, με τη Μονακό, με κάποια άλλα μάτς που κερδίζει 15-20, πιο εύκολα κερδίζει σε σχέση με την Ελλάδα που με την ΑΕΚ γλίτρωσε στο τέλος από το σουτ του Ράδλ, με τον ΠΑΟΚ ίδρωσε και με τον παραπάνω, με το Περιστέρι για 3 δεκάλεπτα στο ΑΚΑ. Ο Ιδρώτας έπεφτε κάτω στο παρκέ. Αφήστε το μάτι στο Περιστέρι που όχι κοιμήθηκε ο Θεός, αλλά πάση περιπτώσει στο Περιστέρι 9 πόντους τότε η ομάδα του Σπανούλη και έχασε ένα μάτι που ήταν δικό της. Εντάξει, κάθε μάτι εννοείται ότι ο Άρης είναι τεράστιο σωματείο, το έχουμε πει. Θα πάει να διεκδικήσει τις πιθανότητες του, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να κερδίσει το ΑΚΑ. Πάρα πολύ δύσκολο. Okay. Τόλη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα μας. Καλημέρα. Ελένη μου, ξεχάσαμε κάτι? Λοιπόν, ναι, ένα ακόμη μήνυμα. Η γραμμή είναι λάθος γιατί έχει τραβηχτεί με γνώμονα τον Μπράντον και όχι τον Οσδόεφ. Ο Οσδόεφ έρχεται από πίσω. Υπάρχει και ανάλυση σχετική με φωτογραφία το μήνυμα εδώ του φίλου Παναγιώτη. Εγώ λέω να, σε λίγο θα φτάσουμε να... Όχι, γιατί δεν το λέω για τον φίλο του ΠΑΟΚ. Το λέω για όλους, έτσι. Να καταργηθεί το βάρο, ρε παιδί μου. Να ξαναγυρίσουμε σε εκείνες τις ωραίες εποχές. Όχι, όχι, μη τις θυμόμαστε όλοι, Αλλά τριχύλα σας πιάνει τώρα με αυτά που λέω. Ούτε σαν εφιάλτης. Είναι προτιμότερο ένα βάρ με λάθη παρά καθόλου βάρ με εγκλήματα. Συμφωνούμε, κυρία Πούντου? Συμφωνούμε, απλά με τον κύριο Κουμπαράκη στο βάρ. Όποτε βλέπω στα μάτια του ΠΑΟΚ Κουμπαράκη στο βάρ, εγώ λίγο έτσι είμαι με ένα φρύδι σηκωμένο, θα το θέσω Κουμπαράκης, έτσι. Κουμπαράκης εσύ, Βεργέτης ο Σταύρος. Να αποφασίσουμε, ρε παιδιά, και ποιοι θέλουμε να είναι στο ΒΑΡ. Για να κάτσε να δούμε και τι θα έχουμε την Κυριακή, αν θα έρθει ο διάδοχος του Πρίχ ή άλλο. Εγώ θέλω Γερμανό. Θέλω Γερμανό πάλι. Αυτός ο Γερμανός, μεταξύ, χθες ήταν τόσο τυχερός που δεν του κάτσε ούτε φάση. Απαρατήρητος. Ναι. Απαρατήρητος. Εντάξει, εκεί συζητάνε για μια-δύο κίτρινες σιγά τώρα τα ΟΑ, αλλά σου λέω, του κάτσε κουτί το μάτς. Ναι. Γερμανό, να τελειώνουμε. Παιδί μου, Γερμανοί είναι φίλοι μας, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Λοιπόν, ο Χρήστος Κιώσης όμως δεν είναι φίλος μας, γιατί έχει πάει 12 και 2 πρώτα λεπτά. Κάπου εδώ παίρνει τέλος σε μνή τελετίες. DNA σε θέση λίμπερο. Ελένη Πούντου, Βασίλης Βέργης ήταν στα μικρόφωνα. Χρήστος Κιώσης στη ρύθμιση των ήχων, Μαριλής Αγόρα στη γραμματιακή υποστήριξη. Η εκπομπή μας χορηγία του Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Μείνετε στο λίμπερο. Συμπολίτες Κωνσταντίνος Παπαμανολάκης, Άκης Φαρμάκης, κριτική, σχόλια και φυσικά το σχόλιο του Βασίλη Σαμπράκου και οι γραμμές με τις δικές σας απόψεις. Να είστε καλά. Τα ξαναλέμε πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί στις 10. Καλό μεσημέρι σε όλους.
Η εκπομπή είναι χορηγία του Regency Casino Θεσσαλονίκη.